και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι η ώρα της πολιτικής συζήτησης, καθώς οι ευρωεκλογές πλησιάζουν. Στο ραδιοθάλαμο, προσκεκλημένοι, οι κύριοι Δημήτρης Κατσαούνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Αντώνης Τουμανίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Τσούμας, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Γλιτσόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Και οι κύριες Ελένη Ψαρέα, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, Έλσα Μπάρδα, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Πράσινο Κίνημα, και Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΟΓΔΕ, είναι η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ απόψε μαζί μας, που είστε εδώ μαζί μας, και θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας για μείζωνα θέματα που αφορούν την Ευρώπη που όλοι θέλουμε. Η Δήμητρα Σταματίου και ο Κώστας Πανός ρυθμίζουν τον ήχο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο κύριος Δημήτρης Κατσαούνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, είναι σύμβουλος στον τομέα ψηφιακού μετασχηματισμού και τεχνητής νοημοσύνης, ομογενής από τον Καναδά. Τα εθνικά θέματα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι στην προτεραιότητα, κύριε Κατσαούνη. Γεια σας, κύριε Κουφόπουλε, γεια και στους ακροατές σας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια η χώρα μας έχει αλλάξει εικόνα στο εξωτερικό. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία πλέον παίζει πρωταρχικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Είναι σεβαστός ο λόγος της. Και πριν δεν ήταν. Δηλαδή δεν ήταν επί Καραμαλή, δεν ήταν επί Σιμίτη, δεν ήταν επί Αντώνη Σαμαρά και έγιναν τώρα ξαφνικά όλα. Εγώ σας λέω το εξής, ότι όταν έφυγα για τον Καναδά το 2015, η Ελλάδα ήταν στα πρόθυρα του να βγει από το ευρώ. Και ξαφνικά η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία πρωτοστατεί στη διαμόρφωση πολιτικής της Ευρώπης. Είναι η χώρα η οποία έχει έναν πρωθυπουργό που εμφανίζεται στην Αμερικανική Βουλή, μιλάει και παίρνει το χειροκρότημα της Αμερικανικής Βουλής, και πλέον είναι η χώρα η οποία στην επόμενο Ευρωκοινοβούλιο θα θέσει τα θέματα τα οποία θα είναι σημαντικά για την Ευρώπη, όπως είναι το θέμα του Ευρωστρατού, όπως είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής και όπως είναι το θέμα της αγροτικής πολιτικής. Άρα λοιπόν η εικόνα της χώρας προς τα έξω και η εξωτερική μας πολιτική έχει δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία 5 χρόνια και πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο για να έχουμε μια Ελλάδα που είναι ακόμα καλύτερη. Κύριος Δημήτρης Κατσαούνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Αντώνης Τουμανίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής, συγγραφέας, σεναριογράφος. Εσείς ως άνθρωπος της γραφής, λοιπόν, πώς βλέπετε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής εθνικών θεμάτων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο? Εγώ βλέπω μια κυβέρνηση που πρωτοστατεί όντως, πρωτοστατεί για τις απουσίες της. Δεν μπορούμε να λέμε ότι πρωτοστατεί όταν, για παράδειγμα, εδώ και 5 χρόνια γνωρίζουμε ότι η μονή της χώρας στην Τουρκία θα γίνει τζαμί και εκ των υστέρων διαμαρτυρόμαστε. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι πρωτοστατούμε στο εξωτερικό όταν μνημόνια προς επικύρωση σχετικά με τη Βόρεια Μακεδονία περιμένουν και είναι σε μια στάση αναμονής και δεν γίνεται τίποτα. Προσπαθώ να καταλάβω στην ουσία ποια είναι η θέση και η στάση της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πολιτική σας κριτική για το διαχειρισμό σου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πώς βλέπει τη χώρα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και τα εθνικά ζητήματα? Ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Ναι, ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται φωνή. Χρειάζεται να ακουστεί η φωνή και να... Δεν έχει ως σήμερα και θα αποκτήσει επί ΣΥΡΙΖΑ. Φωνή έχει, αλλά είναι πολύ χαμηλών τόνων. Mm-hmm. Δεν ακούγεται. Γιατί... Αλλά και πριν που ακουγόταν, δεν φτάσαμε ωριακά σε ένα σημείο. Πριν. Αναφέρω παράδειγμα. Και κατάρρευση. Ναι, αναφέρω ένα παράδειγμα. Μιλάμε για τις διεθνείς σχέσεις τώρα. Okay. Για τη Βόρεια Μακεδονία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλυσε το πρόβλημα. Πήρε την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη. Και έδωσε... Όχι μόνος του, με την ψήφο των βουλευτών του ποταμιού. Ναι, αλλά το πρόβλημα έλαβε τέλος. Από ό,τι φαίνεται τώρα δεν έχει λάβει τέλος. Ωραία, ναι. Και άρα στην Ευρωβουλή, αν σας εκλέξει ο κόσμος, τι θα κάνει σε σχέση με τα εθνικά θέματα? Χρειάζονται προβολή. Επί της ουσίας προβολή. Εγώ δεν βλέπω προβολή. Δεν βλέπετε προβολή. Σας ευχαριστώ πολύ. Και από τον κύριο Αντώνη Τουμανίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στον κύριο, πάμε στο ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε τον επόμενό μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Γιώργος Τσούμας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, επιχειρηματίας, πολεοδόμος, μηχανικός. Φτιάχνετε και εσείς φακέλους?
Τι φακέλους. Φακέλους για τη σύσταση κτηρίου, σύσταση ορόφων, φακέλους ΤΕΕ, γραφειοκρατία, τελείωτε. Ξέρετε, η ειδικότητά μου έχει να κάνει με την στεγαστική πολιτική. Τέλεια. Και ένα θέμα το οποίο όταν επέλεξα, ας πούμε, να διερευνήσω διεξοδικά δεν ήταν στο επίκεντρο της κουβέντας, γιατί πάμε λίγο πιο πίσω στο 2018-2019, ενώ σήμερα θα καθορίσει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα από τα ζητήματα. Και την πορεία της ψήφου. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και δεν συνέχεια. Είναι αυτή η ερώτηση. Επειδή όμως δεν είναι αυτή η ερώτηση, το θέμα είναι η διεθνής εικόνα της χώρας. Σωστά. Ξέρετε, προέρχομαι από μια παράταξη η οποία κατόρθωσε την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγαλύτερο επίτευγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την μεταπολίτευση και έπειτα. Επιπρωθυπουργίας Κώστας Σιμίτη. Επιπρωθυπουργίας Κώστας Σιμίτη, βεβαίως. Και ξέρετε, η βασική αρχή της τότε διακυβέρνησης ήταν η λέξη προνοητικότητα. Εμείς αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ασκούμε μια εξωτερική πολιτική η οποία βασίζεται σε αυτό που λέμε εντυπώσεις. Η σχέση της Ελλάδος, παραδείγματος χάρη, με τους ανατολίτες γείτονες, ναι, ναι. Με τους βόρειους γείτονες. Πάει κάποιος στην Κάλπη και το θέλω να ψηφίσει Πασόκ για τα εθνικά θέματα. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω μια λέξη. Για ποιο λόγο? Ναι. Για αξιοπρέπεια. Για αυτό το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει τίποτα από αυτό. Okay. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν μπορεί με όρους ηγεσίας να φαίνεται καλεσμένη στα σαλόνια των μεγάλων ηγετών και των υψηλών οικονομικών συμφερόντων. Αλλά η εικόνα της χώρας έχει να κάνει με την αναντανάκλαση που έχει στην κοινωνία. Και εγώ βλέπω μια κοινωνία η οποία, όπου ο μέσος Έλληνας πολίτης είναι πρώτο-τελευταίο στην αγοραστική του δύναμη. Είναι μια κοινωνία που έχει δημοκρατικά προβλήματα. Ζητήματα, θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ξέρετε όμως ότι αυτή η εικόνα καθορίζει εν πολλής και τον ρόλο της χώρας και την πορεία της χώρας. Εγώ, ξέρετε, δεν θέλω μια χώρα της Βαλκανικής Χερσονήσου απλά να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θέλω την Ελλάδα, χώρα πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απλά ανήκει στη Βαλκανική Χερσόνησο. Και αυτό περιλαμβάνει, ξέρετε, μια ευρύτερη ατζέντα, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τις καθαρές εθνικές θέσεις ως προς τις σχέσεις με τους βόρειους γείτονες ή με την Τουρκία ή με τα άλλα κράτη-μέλη. Εμείς πρέπει να δούμε η άποψή μας, ας πούμε, για τη διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων. Ποια είναι? Το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία συνοδεύεται με τις πολιτικές συνοχής. Η άποψή μας για το ρόλο της Ευρώπης. Η άποψή μας για το ρόλο της Ευρώπης ως προς τη διαμάχη στην Παλαιστίνη και στην Ουκρανία. Ποια είναι? Η άποψη του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Τι εννοείται? Ποια είναι η άποψη? Αυτή που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Μάλιστα. Ωραία, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές τη λέξη που θα πάνε στην Κάλπη. Αλλά να θυμόμαστε ποια ήταν η χώρα ή ποια ήταν η κυβέρνηση όπου χωρίς να συζητήσει με κανέναν άλλον εντός της εθνικής αντιπροσωπείας πήρε μονομερείς αποφάσεις που εκθέτουν αυτή τη στιγμή τη χώρα. Πρώτη φορά πήγε πρωθυπουργός στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη και επισκέφθηκε μόνο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Τσούμας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της νεολαίας του κόμματος. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, κυρία Ελένη Ψαρέα, είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με την πλεύση Ελευθερίας, πρώην βουλευτής Μεσσηνίας. Γεια σας και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Λοιπόν, ξανά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τα εθνικά ζητήματα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η πλεύση Ελευθερίας τι λέει? Κοιτάξτε, είμαστε σε μια περίοδο που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη φτιάχτηκε με αίτημα ποτέ ξανά πόλεμος, ποτέ ξανά γενοκτονία, ποτέ ξανά θηριωδίες, ποτέ ξανά άμαχοι που να σκοτώνονται. Και αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ευρώπη και στα σύνορα της Ευρώπης δύο πολέμους. Έναν πόλεμο στην Ουκρανία και ένα πόλεμο στην Παλαιστίνη που μένεται. Έχουμε 110.000 νεκρούς και τραυματίες στην Παλαιστίνη, γυναίκες και παιδιά. Έχουμε μια Παλαιστίνη που έχει καταστραφεί ολοσχερός. Αυτή τη στιγμή για μας ένα πάγιο αίτημα που είναι μαχητό στο επίπεδο της Ευρώπης, γιατί γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε η Ευρώπη με αυτό το αίτημα που σας είπα, ποτέ ξανά πόλεμος. Ένα μαχητό αίτημα που είναι η ειρήνη. Και φυσικά δεν καλύπτεται ούτε από δηλώσεις του κυρίου Κασελάκη για αμυντική ιερή συμμαχία όπως αποκάλεσε το ΝΑΤΟ, ούτε με
προσταγές του ΝΑΤΟ στα σύνορά μας σε σχέση με, με την πολιτική την εξωτερική της Ελλάδας. Του ΝΑΤΟ. Ναι, φυσικά είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει υποχρεώσεις να σύρεται πίσω από τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται τόσο τους εξοπλισμούς και τα εξοπλιστικά προγράμματα σε σχέση με τις πολεμικές μηχανές σε όλο τον κόσμο, αλλά χρειάζεται μια πολιτική που θα ενισχύει το δημόσιο συμφέρον, που θα ενισχύει το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί και γι' αυτό φτιάχτηκε η Ευρώπη. Κυρία Ελένη Ψαρέ, υποψήφια Ευρωβουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, θα παραμείνουμε στις γυναίκες για το ίδιο θέμα, για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα εθνικά θέματα. Η κυρία Έλσα Μπάρντα είναι υποψήφια Ευρωβουλευτής με το Πράσινο Κίνημα. Σας ακούμε. Σχετικά με τον πόλεμο, ο πόλεμος έχει να κάνει με την καταστροφή. Καταστρέφει το περιβάλλον, καταστρέφει ζωές, καταστρέφει το μέλλον. Είναι καλύτερα να προσπαθούμε να γεφυρώνουμε τις διαφορές, γιατί διαφορές, ακόμα και όταν δεν υπάρχει πόλεμος και υπάρχει απειλή πολέμου, φέρνει το χάος και όχι την αρμονία. Θα έλεγα ότι εδώ θα έπρεπε να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στην τέχνη της σωστής διπλωματίας, πάντα ως προς το όφελος της χώρας μας. Επίσης, να θέσω και το ζήτημα της μετανάστευσης που σχετίζεται και με το περιβάλλον. Το προσφυγικό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη την Ευρώπη, καθώς θα έρθουμε λοιπόν αντιμέτωποι με πρόσφυγες οι οποίοι θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Άρα κλειστά ή ανοιχτά σύνορα? Θα έλεγα ότι έχει σημασία το πόσο ανθρώπους μπορεί να βοηθήσει και να, ανάλογα τη χώρα και τον τόπο, πόσους μπορεί να φιλοξενήσει. Χρειάζεται ειδική μελέτη έτσι ώστε να εξασφαλιστεί και μια αλφα ποιότητα ζωής. Απλά πρέπει να προβλέψουμε σχετικά με αυτό ότι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής ο αριθμός των ατόμων που θα πληγούν και θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050. Άρα εθνικό θέμα είναι και η κλιματική αλλαγή πλέον, οπότε καταλαβαίνω την τοποθέτησή σας, κυρία Μπάρθα, σωστά? Ναι, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, δεν είναι μια φαντασιακή απειλή και επηρεάζει από τα οικονομικά, από την οικονομία, ακόμα και θα έλεγα και την εξωτερική πολιτική όταν αφορά θέματα ενέργειας, επηρεάζει. Θα το συζητήσουμε συνέχεια. Πιο αναλυτικά, θέλω να ελπίζω. Παραμένουμε στις γυναίκες. Ακούσαμε την κυρία Έλσα Μπάρντα, υποψήφια Ευρωβουλευτής με το Πράσινο Κίνημα, η κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια Ευρωβουλευτής με την ΟΓΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Είναι ηλεκτρολόγος, μηχανικός, εργαζόμενος τηλεπικοινωνίας, η κυρία Θεοδωροπούλου, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σας ακούμε. Ναι, εμείς ως ΟΚΔΕ πιστεύουμε ότι πρέπει να ανοίξουμε τη ματιά μας στη γιγαντιαία σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στους δυτικούς υπεριαλιστές Αμερικάνους και Ευρωπαίους που υποβαθμίζονται διαρκώς από τη μία και από την άλλη σε αναδυόμενες νέες μεγάλες δυνάμεις Ρωσία και Κίνα. Σε αυτό το μέτωπο, οι Ευρωπαίοι υπεριαλιστές έχουν βουτήξει στον μιλιταρισμό, θυσιάζουν όλες τις κοινωνικές δαπάνες, εργατικές κατακτήσεις, δημοκρατικές ελευθερίες και όλοι μιλούν για προετοιμασία για τον πόλεμο. Σε αυτό το μέτωπο, επίσης, η ελληνική κυβέρνηση και όλα τα ελληνικά αστικά έχουν επιλέξει τη θέση του μπροστάρι στην εξυπηρέτηση των πολεμικών σχεδίων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαπλώνοντας βάσεις από άκρη σ' άκρη στην επικράτεια, με πανάκριβους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και την ίδια στιγμή λένε ότι δεν έχουμε λεφτά για να μειώσουμε το πανάκριβο ΦΠΑ, με την στήριξη του μισοφασιστικού καθεστώτος του Ζελένσκι στην Ουκρανία, με την στήριξη στο σιωνιστικό δολοφονικό κράτος του Ισραήλ στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Με αυτή την τοποθέτηση της ελληνικής αστικής τάξης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όχι μόνο δεν προστατευόμαστε από τον κίνδυνο του πολέμου, αλλά αντίθετα η χώρα μας γίνεται και στόχος για τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Άρα, πού να πάμε? Άρα, εμείς το λέμε καθαρά: δεν γίνεται να είσαι στο ΝΑΤΟ και να μην ακολουθείς αυτές τις πολιτικές. Η χώρα πρέπει να βγει εκτός του ΝΑΤΟ, αυτής της πολεμικής μηχανής και να αναζητήσει διεθνείς συμμαχίες σε έναν κόσμο που έτσι και αλλιώς αλλάζει και οι παγκόσμιες. Δηλαδή, δεν υπάρχει το κίνημα των αναθεσμεύτων, για παράδειγμα, που ήταν παλιότερα. Δεν υπάρχει
Ναι, οι παγκόσμιοι συσχετισμοί, επιτρέψτε μου να πω, αλλάζουν σε λίβδιν. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα άλλων ηγετών, οι οποίοι ασκούν μια άλλου τύπου διεθνή πολιτική. Απολύτω επιτυχημένη. Ο Ερντογάν είναι ένα παράδειγμα. Αν θέλετε να σα δώσω ένα παράδειγμα, βεβαίω. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω ότι θέλουμε. Δεν πιστεύουμε αυτή τη θεωρία περί ήρεμων νερών με τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό. Μπορεί αυτή τη στιγμή να προβάλλει αυτό ο Μητσοτάκης. Μα δεν είναι ο Ερντογάν παράδειγμα, όπως μας είπατε. Μπορεί... Όχι, δεν σας είπα αυτό, μην διαστρέφετε τα λόγια μου. Σας είπα ότι η χώρα πρέπει να βγει εκτός του ΝΑΤΟ και να αναπτύξει διπλωματία και διπλωματικές σχέσεις με όλες τις χώρες του πλανήτη και όχι να είναι επιθύνιο όργανο των Αμερικάνων και Ευρωπαίων υπεριαλιστών. Αυτό σας είπα. Όχι, να ακολουθήσουμε. Σε σχέση λοιπόν με την Τουρκία. Όσον αφορά τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, ναι, μπορεί τώρα να μιλάει ο Μητσοτάκης για ήρεμα νερά. Στην πραγματικότητα όμως, με την παραμικρή κλιμάκωση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού που μπορεί να προκύψει, οι νατοικοί φίλοι και σύμμαχοί μας δεν θα διστάσουν να θυσιάσουν τον ελληνικό λαό και να το βάλουν να γίνει κρέας για τα κανόνια τους για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Αυτό θέλω να πω. Επίσης, να συμπληρώσω ότι βεβαίως στο θέμα του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού ούτε λύση είναι η εθνικιστική απάντηση, γιατί και αυτοί τις ίδιες νατοικές επιταγές ακολουθούν όταν γίνονται κυβέρνηση, π.χ. η Μελόνι στην Ιταλία. Η μόνη λύση είναι ένα ισχυρό αντιπολεμικό κίνημα για το σταμάτημα του πολέμου στην Παλαιστίνη και για τη ελευθερία στον Παλαιστινιακό λαό, για τον να μην δώσουμε κανένα όπλο και καμία στήριξη στους φασίστες του Ζελένσκι, που είναι ντροπή για την Ελληνική Βουλή ότι υποδέχτηκε τους Ναζί, τον ταγμά του Ναζόφ, και τους χειροκρότησε κιόλας. Μόνη λύση είναι η διεθνιστική αλληλεγγύη και συνεργασία των ευρωπαϊκών λαών απέναντι στα πολεμοκάπηλα έτσι σχέδια του αμερικάνικου και ευρωπαϊκού υπεριαλισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ, είναι η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, και ο κύριος Δημήτρης Χριτσόπουλος, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ένωσης Κεντρών για τα εθνικά θέματα, ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, κύριε Γρητσόπουλο. Ναι, καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Ένωση Κεντρών επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα για τη θέση της στην ονοματοδοσία των Σκοπίων. Τώρα που όλοι ευαγγελίζονται το κέντρο, δεν ισχύουν οι όροι κέντρο-δεξιά, ούτε κέντρο-αριστερά. Υπάρχει μια κοινή πολιτική εξωτερική. Μην ξεγελιέστε, ο κεντρός χώρος είναι ένας και μοναδικός, και να θυμίσω ότι τα Σκόπια μας έριξαν Βόρεια Μακεδονία, Τζέφρι Πάιτ, ακριβώς Βόρεια Μακεδονία είναι, όχι, συγγνώμη, Σκόπια είναι πρωτεύουσα, αν θέλουμε, επειδή η συζήτηση είναι πολιτικού περιεχομένου. Εσείς μπορείτε να την προσεγγίσετε έτσι, αλλά έτσι την ούτε και οι γείτονες δεν δέχονται την ονομασία η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας. Συνεπώς, να μπορούμε να περιγράφουμε επακριβώς ποια είναι η χώρα για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, γιατί και εκεί ζουν άνθρωποι. Κύριε Κουφόπουλε, ναι, δεν διαφωνώ με τα λεγόμενά σας. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα που περασπίστηκε και ανέλαβε το πολιτικό κόστος στο ζήτημα της ονοματοδοσίας αναφορικά με τη Βόρεια Μακεδονία. Από εκεί και πέρα, ζούμε στην εποχή που είμαστε στην πράσινη μετάβαση. Είναι ένα ξεκάθαρο ζήτημα περιβαλλοντολογικής προστασίας. Ποιο? Ότι το γεγονός ότι υπάρχει έντονη αύξηση των μεταναστευτικών κυμάτων, με την αθρώα λάθρομετανάστευση, και η Ευρώπη τίνει να μετατραπεί σε ασιατικοποίηση. Τι εννοώ? Ότι βλέπετε πολλούς πρόσφυγες ή ξένων κρατών από Κίνα, από Ταϊλάνδη, Ινδούς, οι οποίοι έρχονται και δημιουργούν πολύτεκνες οικογένειες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μπουν μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο και να προσαρτηθούν στα ελληνικά δεδομένα. Να ενσωματωθούν, δηλαδή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Γρητσόπουλος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Θέλω 30 δευτερόλεπτα ο καθένας σας για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ενότητα, αυστηρά 30 δευτερόλεπτα, κύριε Κατσαόνη. Ναι, η εξωτερική πολιτική προφανώς είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της Ευρώπης. Είμαστε στο νότιο-ανατολικό άκρο με σύνορα τα οποία είναι της Ευρώπης και όχι μόνο ελληνικά σύνορα, και πρέπει να έχουμε μια πολύ σταθερή, δυνατή φωνή στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας παρέα με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τουμανίδης.
Από το ΣΥΡΙΖΑ. Εξωτερική πολιτική δεν σημαίνει οψόμεθα. Δηλαδή θα βούμε. Εξωτερική πολιτική σημαίνει παίρνω αποφάσεις, δραστηριοποιούμε, μιλάω δυνατά και προσπαθώ να βρω λύσεις και να φέρω αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξωτερική πολιτική χωρίς αποτελέσματα και να βρισκόμαστε διαρκώς σε μια κατάσταση αναμονής και θα βούμε. Αυτό. Ο κύριος Τσούμας από το ΠΑΣΟΚ. Το διακύβευμα των εκλογών που έρχονται είναι το εξής. Αν θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα μέσα σε μια δίκαιη κοινωνική Ευρώπη, ή αν θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα ακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να έχει τη δυνατότητα να παρέμει και να τις διαμορφώσει. Τα ζητήματα είναι εδώ, η διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων είναι εδώ, η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι εδώ, τα ζητήματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία ανάγεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό ζήτημα, είναι εδώ. Πρέπει να δούμε ποιοι κατάφεραν να εντάξουν αυτά τα ζητήματα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν, ποιοι τα υπερασπίστηκαν και ποιοι έφεραν αποτέλεσμα για τη χώρα μας. Και αυτή, ξέρετε, είναι το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Ψαρέα από την Πλεύση Ελευθερίας. Η εξωτερική πολιτική δεν είναι θέμα εμπορικών συμφωνιών, δεν είναι θέμα business. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και πρέπει να ορίζεται με βάση την ιστορική μνήμη και το τι έχουμε ζήσει ως λαοί. Και η φωνή των λαών λένε όχι στους πολέμους και ναι στην ειρήνη. Η κυρία Μπάρδα από το Πράσινο Κίνημα. Η εξωτερική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική, θα έλεγα, ειδικά για τη χώρα μας, γιατί βρισκόμαστε σε ένα γεωστρατηγικά σημείο το οποίο θεωρώ ότι είναι αρκετά ιδιαίτερο, οπότε θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση πάντα με προτεραιότητα την ευημέρεια των ανθρώπων μας, του κράτους μας, και με βασικότερο στόχο επίσης να διατηρήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τη χώρα μας, χωρίς να χρειάζεται να νιώθουμε απειλή, έτσι ώστε να μπορούμε να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου από την ΟΚΔΕ. Ναι, εργαζόμενοι, φτωχά, λαϊκά στρώματα και νεολαία, πρέπει να παλέψουμε στεναρά για την οικοδόμηση ενός ισχυρού αντιπολεμικού κινήματος, αν θέλουμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο μιας νέας, ακόμα πιο επικίνδυνης πολεμικής κλιμάκωσης μεταξύ των BRICS και των δυτικών υπεριαλιστών. Όσον αφορά τους μετανάστες, θα πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμά τους και την ανάγκη τους στην ελεύθερη μετακίνησή τους, γιατί στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης φρούριο δολοφονούνται αθρώα οι μετανάστες, εκείνοι οι οποίοι από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, από την οικονομική λαιλασία των χωρών τους, από τα δικτατορικά καθεστώτα που τους επιβλήθηκαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και οι ίδιοι υπεριαλιστές που είναι υπεύθυνοι για τα κύματα των μεταναστών δεν μπορούν τώρα να ανοίπτουν τα σχήρα τους για τα κύματα αυτά των δυστυχισμένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Δημήτρης Γρετσόπουλος για να ολοκληρώσουμε αυτήν την ενότητα. Η Ένωση Κεντρών από τότε που δημιουργήθηκε η παράταξη το 1992 στον κατάλογο των προκλήσεων συνεχίζει και μεγαλώνει σε καθημερινή βάση. Ήμασταν και πάντοτε είμαστε πραγματιστές και στην προσαρμογή του τρόπου σκέψης μας. Έχουμε αντλήσει διδάγματα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και από τους πολέμους που είχαν τόσο δραματικά αντίκτυπα σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δημιούργησαν μια αυξανόμενη οικονομική ανισότητα στην Ευρώπη. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα με μακρά ιστορία που δεν εισήγαγε τη δωρεάν παιδεία, ένα κόμμα που δεν κουρόδευσε. Έχουμε φύγει εκτός θέματος και έχουμε ολοκληρώσει αυτήν την ενότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γρητσόπουλε. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στον Sky 100,3. Είναι ένα ακόμη πολιτικό τραπέζι εν όψη των επικείμενων ευρωεκλογών. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ένα ακόμη πολιτικό τραπέζι με υποψήφιους ευρωβουλευτές από κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων που συμμετέχουν στις επικείμενες ευρωεκλογές. Ενότητα δεύτερη, η οικονομία. Ο λόγος στον κύριο Δημήτρη Γετσόπουλο, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα σας. Η αύξηση του κόστου ζωής σήμερα σε σχέση με το 1999 είναι ότι έχει αυξηθεί κατά 80%. Τι θέλω να πω. Το 1999 ο μέσος μισθός ήταν 498 ευρώ, ας πούμε στα 500 ευρώ, είτε 170.000 δραχμές. Με 3 ευρώ τότε κάποιος αγόραζε καφέ, τσιγάρα και ένα εισιτήριο του ηλεκτρικού. Σήμερα ο τότε πληθωρισμός ήταν 3%. Σήμερα ο πληθωρισμός βάσει της Ελστάτ ανέρχεται στο 12%.
Ίσως να είναι και μεγαλύτερος αν προσμετρήσουμε και τις αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης. Σήμερα, εν έτη 2024, ο βασικός μισθός είναι 830 ευρώ. Αλλά φανταστείτε, με 3 ευρώ, ότι σήμερα παίρνουμε μόνο καφέ. Για την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές για να καλυφθεί το καλάθι της νοικοκυράς, το 1999 κάποιος μπορούσε να κάνει τις αγορές του και να γεμίσει το καλάθι της νοικοκυράς με 15 ευρώ. Σήμερα, εν έτη 2024, 120 ευρώ είναι τα ψώνια του μήνα και δεν φτάνουνε. Το τελικό συμπέρασμα, πώς με πάνω κάτω και συγκράτηση των μισθών, ουσιαστικά ένα πάγωμα αυτών, περιμένουμε να έρθει η ανάπτυξη με τόσο αυξημένο κόστος ζωής. Δεν σας έχω αναφέρει εδώ πέρα επιπρόσθετα ότι το φθηνότερο ενίκιο το 1999 ήταν 180 ευρώ, ενώ σήμερα το αντίστοιχο ανάλογο ενίκιο ανέρχεται περίπου το φθηνότερο στα 550 με 600 ευρώ. Να συμπεριλάβω εδώ πέρα και την εκρηκτική τιμή στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1999 είχαμε μόνο σαν τιμολόγιο τη ΔΕΗ. Δεν υπήρχαν άλλοι πάροχοι τότε. Δεν είχε ανοίξει η αγορά του ρεύματος. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ αναδημηνία ήταν 1.300 δραχμές. Αν δεν το μεταφράσουμε σε ευρώ, περίπου στα 40 ευρώ. Σήμερα αναδημηνία, το 2024, ο λογαριασμός ανέρχεται σε 100 με 120 ευρώ. Η πρόταση της Ένωσης Κεντρών είναι συνεχή έλεγχη των τιμών της αγοράς, πάταξη της εσχροκέρδειας, πρώτον, δεύτερον, τρίτον, μετεξέλιξη της οικονομικής ένωσης σε νομισματική. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι ο μισθός, ο διάμεσος μισθός του μέσου Έλληνα, του κατώτατου μισθού, ανέρχεται στην Ελλάδα σε 830 ευρώ, ενώ στη Γερμανία είναι περίπου στα 1.300. Είναι μεγάλη διαφορά. Και το τέταρτο μέτρο είναι ότι η Ένωση Κεντρών προτείνει σε επιχειρήσεις που πηγαίνουν καλά και είναι εντάξει ο ισολογισμός τους, συμμετοχή σε αιτήσια μερίσματα, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, μπορώ να αναφέρω χαρακτηριστικά επιχειρήσεις, είναι η Καρέλιας και η Παπαστράτος, που έχουν δημοσιευμένους ισολογισμούς σε εμπορικές επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο Δημήτρης Γρητσόπουλος, υποψήφιος Ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια Ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ. Ναι, μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να προωθεί το αφήγημα δίθεν της ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια κυβέρνηση σκληρού ταξικού πολέμου ενάντια στους εργαζόμενους, που έχει εξαπολύσει μια τεράστια αντεργατική επίθεση. Καταρχάς, πρώτα και κύρια, με την εξοδοτική ακρίβεια. Ο μισθός τελειώνει στα μισά του μήνα. Το κόστος του ενοικίου φτάνει στο 50% του μέσου ελληνικού μισθού, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ξεπερνά το 20%. Οι νόμοι του Άδωνη και του Χατζηδάκη έχουν μετατρέψει τους εργασιακούς χώρους σε κάτεργα, ισοπεδώνοντας κάθε εργατικό δικαίωμα. Πενθήμερο, οχτάωρο, συλλογικές συμβάσεις έχουν εξαφανιστεί. Οι εργαζόμενοι είναι σύγχρονοι σκλάβοι σήμερα, χωρίς καμία δυνατότητα αντίστασης, και τα εργατικά ατυχήματα θερίζουν. Έχουμε έναν νεκρό κάθε δύο μέρες. Θύματα δηλαδή, τι ατυχίες, δολοφονίες του κεφαλαίου, να λέγαμε. Πάνω από 1.000.000 είναι σταθερά οι άνεργοι, ανεξάρτητα από την εποχιακή διακύμανση. Και βεβαίως όλα τα κοινωνικά αγαθά είναι πια απροσπέλαστα, απρόσιτα για τα φτωχά λαϊκά στρώματα με τις ιδιωτικοποιήσεις. Έχουν γίνει πεδίο κερδοφορίας του κεφαλαίου και φέρνουν και τεράστια εγκλήματα, όπως αυτό το τεμπών, σαν αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης των συγκοινωνιών. Επομένως, δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη, αλλά η οικονομία η ελληνική πορεύεται ολοταχώς προς μια νέα χρεοκοπία. Τα χρέη δημόσια και ιδιωτικά έχουν χτυπήσει κόκκινο, παρά το ότι υποτίθεται ότι τα μνημόνια θα τα μείωναν. Αντί για παραγωγικές επενδύσεις, έχουμε μια σειρά από λουκέτα σε επιχειρήσεις. Τα κέρδη, βέβαια, των μεγάλων επιχειρηματιών ανθούν, αλλά αυτό δεν γίνεται από την παραγωγή και από τις παραγωγικές επενδύσεις, γίνεται από τη λαιλασία του δημόσιου πλούτου με τις ιδιωτικοποιήσεις, από τη λαιλασία του ιδιωτικού πλούτου με τους πληστηριασμούς και βεβαίως με τη συμπίεση των μισθών και όλων των εργατικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση της οικονομίας, για την οποία η ελληνική κυβέρνηση και όλα τα αστικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Την αποκρύπτουν με ψέματα, όπως είπε σήμερα το πρωί ο Χατζηδάκης στο Μέγκα, ότι δήθεν λέει η ακρίβεια είναι σε αποδρομή. Αναρωτιέμαι αν έχει μπει ποτέ μέσα σε σούπερ μάρκετ. Πετάει την μπάλα έξω από την εξέδρα, όπως κάνει ο Μητσοτάκης με την επιστολή του στις Βρυξέλλες, δηλώνοντας ανοιχτά δηλαδή ότι δεν είναι παντελώς απρόθυμος και ανίκανος να κάνει οτιδήποτε για το θέμα. Εμείς λέμε ότι για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας και συνολικά της οικονομίας χρειάζονται ριζικά αντικαπιταλιστικά μέτρα, κατάργηση του ΦΠΑ, πλαφών στις τιμές όλων των βασικών αγαθών, αυξήσεις γενναίες στους μισθούς και τις συντάξεις και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και βεβαίως εθνικοποιήσεις στην ενέργεια και σε όλους τους τομείς κλειδιά της οικονομίας, βαριά φορολογία.
φορολογία στο κεφάλαιο να πληρώσουν οι πλούσιοι για ένα παραγωγικό πρόγραμμα επενδύσεων και για ένα πρόγραμμα οικοδόμησης φτηνών λαϊκών κατοικιών, να βρει ο κόσμος σπιτιά και δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια με την ΟΚΔΕ. Κυρία Έλσα Μπάρδα, υποψήφια με το Πράσινο Κίνημα. Η κλιματική αλλαγή βλέπουμε ότι είναι εδώ και ως μια πραγματικότητα, με τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί σε προϊόντα τα οποία μέχρι πρότινος είχαμε συνηθίσει να αγοράζουμε με άνεση. Και η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε αυτό που λέμε κλιματική αδικία, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν συμμετέχει λιγότερο στη ρήπανση του περιβάλλοντος είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν το τίμημα όπως οι πιο ευάλωτοι οικονομικά πληθυσμοί. Να πω εδώ πέρα ότι υπάρχουν ατζέντες, υπάρχει πράσινη ατζέντα, αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι, έτσι ώστε το ανθρώπινο δικαίωμα όλων των πολιτών, το δικαίωμα στο να τρέφονται σωστά, χωρίς να σκέφτονται αν τους φτάνουν τα λεφτά για τα βασικά είδη που μέχρι πρότινος τα θεωρούσαμε δεδομένα, για να μην πω και τις τιμές που βλέπουμε στο μάρκετ και γενικότερα. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό, σοβαρός σχεδιασμός, προγραμματισμός, ανάδειξη των εναλλακτικών μοντέλων βιώσιμης επιχειρηματικότητας, η οποία ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργήσει και πράσινες θέσεις εργασίας. Εδώ να πούμε ότι ο πράσινος χώρος είναι, πιστεύουμε πάρα πολύ στην ισότητα και καλό θα ήταν να υπάρχει και ποσόστοση στη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή να υπάρχει ένα 40% γυναικών να μπορούν να μπαίνουν σε τέτοιες θέσεις εργασίες. Το μέλλον είναι πράσινο, να πούμε ότι 37% από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά την πράσινη μετάβαση, δηλαδή πράσινες επενδύσεις. Χρειάζεται αυτή, χρειάζεται η πράσινη φωνή προς τα έξω, έτσι ώστε και εμείς οι πολίτες της Ελλάδας να συζητήσουν τις δικές τους ανάγκες, να διεκδικήσουν πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε μεγαλύτερη εξέλιξη και να αντιμετωπίσουμε και επί του πρακτέου βασικά ζητήματα που έχουμε ακόμα και με την τροφή μας, που έχει πάει στα ύψη, δηλαδή ακόμα και τα απλά πράγματα, με την ενέργεια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα όταν πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε μέρα την επιβίωσή μας. Συνεπώς, και επίσης να πω ότι και η κυκλική οικονομία που είναι το μέλλον, αλλά και άλλες μέθοδοι βιώσιμης επιχειρηματικότητας θα πρέπει να πάρουν να είναι πρώτα στην ατζέντα σχετικά με τη βιωσιμότητα της χώρας μας και την ανάπτυξή μας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Έλσα Μπάρδα, υποψήφια με το Πράσινο Κίνημα. Πάμε κυρίες και κύριοι στην κυρία Ελένη Ψάρια, είναι υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας. Θέλουμε μια αξιοβίωτη ζωή ως πολίτες αυτής της χώρας. Και σε αυτό η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει. Και έχει αποτύχει γιατί αυτή τη στιγμή που η Πλεύση Ελευθερίας με νόμο ζήτησε να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός, που ήταν μια υποχρέωση που είχαν πει οι κυβερνήσεις ότι θα είναι εφικτή μετά τα μνημόνια, η κυβέρνηση λέει όχι σε αυτό το νόμο. Και είναι κάτι που το ζητούν και οι εργαζόμενοι σε όλες τις απεργίες που κάνουν, την αύξηση των μισθών και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, και έχει κοστολογηθεί, είναι 2,1 δις αυτό το κόστος. Λέει όχι σε αυτό, ενώ οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν υπερκέρδη 7,5 δις και απολαμβάνουν τον αναβαλλόμενο φόρο που επιβλήθηκε, που ουσιαστικά τον καίσαν μέσα από τα μνημόνια. Δεν γίνεται από τη μία πλευρά να κερδίζουν οι τράπεζες αυτά τα υπερκέρδη και από την άλλη με αυτό το κοινωνικό κόστος, και από την άλλη να μην γίνεται σεβαστό το αίτημα των εργαζομένων για αξιοβίωτη ζωή. Αξιοβίωτη ζωή δεν έχουμε γιατί δεν έχουμε εξασφαλίσει στους πολίτες αυτής της χώρας το ανθρώπινο δικαίωμα που είναι η υγεία. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, θεσμοθέτησε τα χειρουργεία, τα απογευματινά επιπληρωμή, λέγοντας ότι θεσμοθετεί ουσιαστικά, κάνει νόμο το φακελάκι.
Και δεν μας λέει, κατά τη γνώμη του, ποιος και ποια πολίτης αυτής της χώρας δεν έχει δικαίωμα στην υγεία, δεν έχει δικαίωμα στις εξετάσεις. Και πώς το ονομάζει το να επιλέγουν, να έχουν να επιλέξουν οι πολίτες αυτής της χώρας ανάμεσα στο να πληρώσουν το ενίκιο ή να πάνε στο σούπερ μάρκετ ή να καλύψουν τις ιατρικές εξετάσεις ή ένα έκτακτο ιατρικό περιστατικό των παιδιών τους. Για μας αυτό είναι βαρβαρότητα. Το να έχει ένας πολίτης να επιλέξει ανάμεσα στο φαγητό του και την υγεία του είναι βαρβαρότητα. Για εμάς είναι προτεραιότητα η εξασφάλιση ανθρώπινων δικαιωμάτων, που είναι η υγεία, που είναι το να μην υπάρχουν πολίτες αυτής της χώρας κάτω από το όριο της φτώχειας και να μην μπορούν να καλύψουν τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σε αυτά όλα η οικονομική πολιτική αυτής της κυβέρνησης έχει αποτύχει. Μάλιστα. Κυρία Έλενη Ψαρέα, με την πλεύση ελευθερίας, και πάμε στον κύριο Γιώργο Τσούμα, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, κύριε Κοφόπουλε, η οικονομία είναι μια επιστήμη των αριθμών. Αλλά προκειμένου να μιλήσουμε για τους αριθμούς, μάλλον προκειμένου να μιλήσουμε με αριθμούς, θα πρέπει πίσω από αυτούς να διαβάζουμε και την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται, η οποία κατάσταση, ξέρετε, πολλές φορές θυμίζει μια εικονική πραγματικότητα. Και πάνω σε αυτή την εικονική πραγματικότητα έχει δομηθεί ένα αφήγημα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι πάρα πολύ διαφορετικό, απέχει παρασάγκας από αυτό που βιώνουμε εμείς οι πολίτες κάθε μέρα στην καθημερινότητά μας. Ξέρετε, το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα που απασχολεί κάθε άνθρωπο ο οποίος καλείται να ζήσει αξιοπρεπώς και να ζήσει αυτόνομα. Η λέξη αυτονομία είναι βασική προκειμένου κάποιος να νιώθει σεβασμό απέναντι από το κράτος, και απέναντι στο κράτος. Ξέρετε, η οικονομία πολλές φορές λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος θολώνει τις πολιτικές και τις πρακτικές οι οποίες μάλλον μπορούν να φέρουν αποτελέσματα στην ζωή των ανθρώπων. Ξέρετε, μιλάμε για τις ευρωεκλογές και υπάρχουν προτάσεις από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, προτάσεις που υπάρχουν και στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, που θα μπορούσαν άμεσα να βελτιώσουν την ζωή και την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Είμαστε, παραδείγματος χάρη, οι προτελευταίες αγοραστική δύναμη. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η οδηγία για την υιοθέτηση του βασικού εγγυημένου εισοδήματος σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα κάθε χώρας. Η συντηρητική σε όλη την Ευρώπη αντιτίθεται απέναντι σε αυτή την πρόταση, η οποία θα ήταν ένας μοχλός μείωσης των ανισοτήτων τόσο εσωτερικά όσο και απέναντι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσαμε για το ενεργειακό κόστος και για την ενεργειακή μετάβαση. Υπήρξε εκείνη η οδηγία και προτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να μπει ένα πλαφόν στους λογαριασμούς ρεύματος, προκειμένου το κόστος να μην το επιφορτιστούν οι Έλληνες καταναλωτές, αλλά τα ενεργειακά λόμπι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να κάνει αυτό, άφησε ελεύθερη απολύτως την αγορά, άφησε ελεύθερο απολύτως τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό, και αυτό δημιούργησε μια αγορά ενέργειας η οποία ήταν αδύνατο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του μέσου Έλληνα πολίτη. Στο θέμα της στέγης, που αυτή τη στιγμή βασανίζει κάθε νέο άνθρωπο, πληρώνουμε 60% το μήνα για το σπίτι και τις ανάγκες που αφορούν το σπίτι μας. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι που από μόνο του δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Όταν κάποιος δεν μπορεί να έχει μια στέγη πάνω από το κεφάλι προκειμένου να χτίσει ένα μέλλον, να χτίσει μια πορεία στη ζωή του, αυτό αυτόματα τον αποκλείει, τον οδηγεί στο οικονομικό, στο κοινωνικό και στο δημοκρατικό περιθώριο. Και δημιουργεί όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες βρίσκουν καταφύγιο στην ακροδεξιά ως αντίδραση απέναντι στο σύστημα το οποίο απομονώνει από την κανονικότητα. Και ξέρετε, απέναντι σε αυτή την πολιτική, μία είναι η λύση. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για οικονομία, πρέπει να ξεφύγουμε από την στιγμή ανάγνωση των αριθμών με όρους ανάπτυξης του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και να πάμε σε μια ανάλυση η οποία να συμβαδίζει με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, που είναι καλύτερη μισθή, που είναι βιώσιμη στέγη, που είναι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Χωρίς αυτό το τρίπτυχο, το οποίο υπερασπίζονται οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη με όρους κοινωνίας. Γιώργος Τσούμας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Αντώνης Τουμανίδης, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ξέρετε, συγγνώμη, η οικονομία είναι αριθμή. Οι άνθρωποι όμως δεν είναι αριθμοί απλά. Δεν είναι στατιστικά στοιχεία, δεν είναι στοιχεία σε χαρτιά. Και υπάρχει μια φτωχοποίηση, και θα το περιορίσω περισσότερο, το βλέπω στη νέα γενιά, η οποία όχι απλώς αδυνατή να ανταπεξέλθει και να ζήσει, αδυνατή να δει ένα μέλλον, οικονομικό μέλλον.
όπου θα μπορέσει να δημιουργήσει, να φτιάξει το δικό της σπίτι, να εργαστεί με σωστά κέρδη, ώστε που μπορούν να της προσφέρουν μια αξιοπρεπή ζωή, αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια είναι η λέξη κλειδί στην όλη υπόθεση. Μέτρα μπορούν να ληφθούν. Το θέμα είναι αν υπάρχει η θέληση να ληφθούν αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα. Και αν δίνουμε προτεραιότητα στους αριθμούς που όλα πάνε καλά, αλλά πόσο πάνε κατ' ουσίαν καλά. Υπάρχει ένα brain drain, το οποίο όχι απλώς βιονίζεται. Γιατί βιονίζεται, ποιο θα είναι το αύριο. Είμαστε εδώ και συζητάμε, αλλά δεν συζητάμε για εμάς. Είναι γιατί για αυτούς που ακολουθούν θα έχουν τη δύναμη και τη δυνατότητα να χτίσουν ένα μέλλον. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο με τις υπάρχουσες συνθήκες. Και ας το πάρουμε επειδή μιλάμε για την αγορά, για την αγοραστική δύναμη. Αυτή τη στιγμή η θέτα είναι πιο φτηνή στο Βέλγιο από ό,τι στην Ελλάδα. Είναι πιο ακριβή στο Βέλγιο, συγγνώμη, από ό,τι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πιο ακριβή θέτα. Και στο Βέλγιο είναι πιο φτηνή. Υπάρχει λογική σε όλο αυτό? Δεν υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Άντωνης Τουμανίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Δημήτρης Καζαγούνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κοφόπουλε, λέμε ότι η οικονομία είναι αριθμή και οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Όμως στην ουσία, όταν λέμε ότι θέλουμε έναν καλό μισθό, τελικά για έναν αριθμό μιλάμε, έτσι, ο οποίος μισθός, ο οποίος αυτός αριθμός θα μας εξασφαλίζει μια αγοραστική δύναμη. Και για να συζητήσουμε για την αγοραστική δύναμη, πράγματι, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων αυτή τη στιγμή είναι πρώτη-τελευταία στην Ευρώπη. Αλλά πώς προέκυψε αυτό και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε? Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μας εμπιστεύονται οι επενδυτές από το εξωτερικό. Όταν μας εμπιστεύονται οι επενδυτές, θα έρθουν, θα βάλουν τα χρήματά τους, θα δημιουργήσουν δουλειές. Όταν δημιουργηθούν δουλειές, τότε θα ανεβούν και οι μισθοί, διότι θα υπάρχει ζήτηση για εργασία. Όταν ανεβούν οι μισθοί, θα ανέβει η αγοραστική δύναμη. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Και να σας δείξω λίγο τα στοιχεία, γιατί αυτό συμβαίνει. Διότι πήγαμε από το 18% ανεργία στο 10%. Γιατί έχει ανεβεί ο κατώτατος μισθός κατά 27% από την αρχή της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, να πω λίγο κάτι για το κομμάτι της ακρίβειας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε. Το ζούμε όλοι. Όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ, νιώθουμε ότι δεν έχουμε αυτή την αγοραστική δύναμη που είχαμε παλιά. Το νιώθουμε. Η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο καταπολεμείται με συγκεκριμένους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι και αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να προσπαθήσει να φέρει επί των ευθυνών τους τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες τιμολογούν με διαφορετικό τρόπο στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη. Και δεν νομίζω ότι θα έχει κανείς αντίρρηση ότι αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή ενέργεια. Άκουσα και ένα καθηγητή της προάλλης στην τηλεόραση, ο οποίος έλεγε ότι αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα, να πω λίγο για το κομμάτι της υγείας, γιατί άκουσα που είπαμε. Αλλά πάντα σε σχέση με την οικονομία. Η υγεία είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Και το γεγονός ότι προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να αποσυμφορήσουμε και να δώσουμε και να επιταχύνουμε την απονομή της, την απόδοση της υγείας στους πολίτες, το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν τα απογευματινά χειρουργεία, νομίζω ότι αυτό επιτάχυνε και αποσυμφόρησε κάπως την αναμονή. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Μιλάμε για το συνολικό πληθωρισμό. Ο συνολικός πληθωρισμός το 2019 μέχρι το 2023 της Ελλάδας είναι χαμηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, υπάρχουν προϊόντα τα οποία εμείς τα νιώθουμε και τα νιώθουμε ότι μας πονάνε, όπως είναι το ελαιόλαδο. Και πράγματι, στο ελαιόλαδο η τιμή έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής που φαντάζομαι θα συζητήσουμε σε λίγο. Κ. Δημήτρης Καζαγούνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε για την τελευταία σας αναφορά σε σχέση με τα ζητήματα οικονομίας. Θα ξεκολουθήσουμε την ίδια διαδρομή. Κύριε Γρητσόπουλε, αν κάποιος πήγαινε στην κάλπη με το ερώτημα της οικονομίας για να ψηφίσει την Ένωση Κεντρών, ποια λέξη θα θυμότανε? Ένωση Κεντρών, αυξήσεις στους μισθούς, λιγότεροι φόροι, αυξήσεις σε κίνητρα και επιδόματα για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και ομάδες με άτομα με ειδικές ανάγκες. Άρα αυξήσεις. Ναι. Με κατακλείδη. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου. Αν κάποιος πήγαινε στην κάλπη για να ψηφίσει την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, αλλιώς ΟΚΔΕ, σε σχέση με την οικονομία, ποια λέξη θα θυμότανε?
Ναι, πρώτον ότι οι πολιτικές που τουλάχιστον από το 90 και μετά εφαρμόζουν τις νεοφιλελεύθερες ιδιωτικοποιήσεις είναι αυτές που μας έχουν οδηγήσει στη σημερινή κοινωνία το 50% να βρίσκεται στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ότι οι μνητές της δικτατορίας των αγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που μας έχουν οδηγήσει σήμερα στην εποπτεία των δανειστών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2060. Ότι τα σύμφωνα σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτά που έχουν οδηγήσει στην αποβιομηχάνηση και την πλήρη αποσάρτρωση της παραγωγικής βάσης στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Επομένως, θα ψηφίσουμε, προτείνουμε την ψήφο στην ΟΚΔΕ για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη διαγραφή του χρέους, για τις εθνικοποιήσεις της αγοράς ενέργειας, των συγκοινωνιών, μεταφορών και όλων των υποδομών και μεγάλων επιχειρήσεων. Γιατί καλό είναι να λέμε ότι θέλουμε αυξήσεις στους μισθούς, αλλά πρέπει να πούμε και πού θα βρούμε αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά θα τα βρούμε στα παγκάρια των πλουσίων, θα τα βρούμε στις ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις, τα οποία πρέπει να φορολογηθούν. Αδρά, από εκεί θα βρεθούν τα χρήματα, δηλαδή από το κεφάλαιο να πληρώσει αυτό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για τις αυξήσεις στους μισθούς. Σοφία Θεοδωροπούλου, από την ΟΚΔΕ, αν κάποιος κυρία ή κάποια κυρία Μπάρδα ήθελε να ψηφίσει πράσινο κίνημα σε σχέση με την οικονομία, ποια λέξη θα θυμότανε? Θα μείνω σε τρεις διαστάσεις που αντιπροσωπεύουν το πράσινο χώρο. Πρώτον, ανθρώπινο δικαίωμα στο να έχουμε μια αλφα ποιότητα ζωής και να μπορούμε να έχουμε επίσης μια αλφα ποιότητα στο κομμάτι της υγειονομικής περίθαλψης, το δικαίωμα δηλαδή να μπορούμε να πάμε στο γιατρό δωρεάν, ειδικά για τις πιο ευπαθείς οικονομικά ομάδες. Την βιώσιμη ανάπτυξη και φυσικά την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έλσα Μπάρδα από το Πράσινο Κίνημα, κυρία Ελένη Ψαρέα, με την ίδια ερώτηση. Αν κάποιος, κάποια θέλει να ψηφίσει πλαίσιο ελευθερίας εσείς στην οικονομία, ποια λέξη πρέπει να θυμάται? Αλλαγή της οικονομικής πολιτικής και αυτού του οικονομικού μοντέλου. Αλλαγή οικονομικής πολιτικής προς όφελος των πολιτών αυτής της χώρας που έχουν πληρώσει όλες τις κρίσεις, από την κρίση του μνημονίου, από την κρίση της πανδημίας μέχρι την ενεργειακή κρίση. Όλοι, η πλειοψηφία των πολιτών έχουν πληρώσει όλες αυτές τις κρίσεις, ενώ τα υπερκέρδη των εταιριών έχουν αυξηθεί μέσα σε αυτές τις κρίσεις. Και οι τράπεζες και τα δηληστήρια και τα σούπερ μάρκετ έχουν υπερκέρδη με αυτές τις κρίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, Ελένη Ψαρέα, από την Πλεύση Ελευθερίας. Η ίδια ερώτηση προς τον κύριο Τσούμα, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Αν κάποιος, κάποια πάει στην κάλπη για να ψηφίσει για θέματα οικονομίας, γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ? Γιατί η αγορά δεν μπορεί να τα λύσει όλα, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα λύσει όλα. Γιατί δεν θέλουμε μια χώρια δέσμια των μεγάλων πολυεθνικών και οικονομικών συμφερόντων, γιατί δεν θέλουμε μια χώρα που το 55% των νέων θέσεων εργασίας να είναι μερικής απασχόλησης, γιατί δεν θέλουμε μια χώρα που θα λειτουργεί με την οικονομική λογική ζήσε μάιμου να φας τριφύλι και με όρους κράτους δικαίου που να θυμίζουν ολιγαρχικά καθεστώτα. Αντίθετα, θέλουμε ένα μόνιμο μηχανισμό στήριξης των πιο αδύναμων εθνών κρατών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε την υιοθέτηση του βασικού εγγυημένου εισοδήματος ως ένα βασικό στοιχείο αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων. Θέλουμε αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων. Θέλουμε ελπίδα. Και το ΠΑΣΟΚ αυτή την ελπίδα μπορεί να τη δώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Γιώργος Τσούμας, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Αντώνης Τουμανίδης, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Στις κάλπες, αν κάποιος θέλει να ψηφίσει το κόμμα σας σε σχέση με την οικονομία, τι πρέπει να θυμάται? Να ψηφίσει το κόμμα μας γιατί δεν θα λύσουμε το πρόβλημα με μια επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως εκφαύματος από τη μία μέρα στην άλλη. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις. Μεταφέρουμε το επίκεντρο από τις εταιρείες, τα υπερκέρδη, τις εταιρείες ενέργειας στον εργαζόμενο, στον απλό καθημερινό άνθρωπο και δίνουμε πίσω την αξιοπρέπειά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αντώνης Τουμανίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, και ολοκληρώνουμε και αυτή την ενότητα της οικονομίας με τον κύριο Δημήτρη Κατσαούνη, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιος ή κάποια πάει στην κάλπη και σκέφτεται να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα θέματα οικονομίας, τι πρέπει να θυμάται, ποια λέξη? Αξιοπιστία. Αξιοπιστία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία αυτό που λέει, αυτό κάνει. Και θα σας θυμίσω, κύριε Κουφόπουλε, και στους ακροατές σας, ότι αυξήθηκαν για πρώτη φορά οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 14 χρόνια. Ξεπάγωσαν οι τριετίες. Αυξήθηκαν οι συντάξεις για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια. Μειώθηκε το τέλος επιδιδεύματος. Αυξήθηκε το φορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά.
Αυτά είναι δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες υλοποιήθηκαν. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που λέει, το φέρνει εις πέρας. Και ξέρετε, δεν λέει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορεί να κάνει. Και γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο θα φέρει την Ελλάδα μπροστά, θα δημιουργήσει καινούργιες θέσεις εργασίας στην οικονομία μας και είναι η πολιτική δύναμη η οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε χωρίς να έχουμε φόβο για το μέλλον μας. Δημήτρης Κατσαγώνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε μια πολιτική συζήτηση στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας εν ώψη των επικείμενων ευρωεκλογών. Μείνετε συντονισμένοι, θα συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι στην επόμενη ώρα με τα θέματα της εκπαίδευσης και της κλιματικής αλλαγής εδώ στον Sky 100,3. 2-10-48-0-0-170 έως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή ιστοσελίδα για όλα όσα θέλετε να επισημάνετε, για όλα όσα έχετε ακούσει εδώ στον Sky 100,3. Και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Συνεχίζουμε την πολιτική μας συζήτηση. Μην ξεχνάτε, όλοι μαζί στις κάλπες. Διότι πλησιάζουν οι ευρωεκλογές και έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε. Στο ραδιοθάλαμο, εκπρόσωποι των κομμάτων από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, το Πράσινο Κίνημα, την Ένωση Κεντρών και την ΟΚΔΕ. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα της κλιματικής κρίσης. Και θα ζητήσουμε τη γνώμη των ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ στο ραδιοθάλαμο. Και καθώς είναι μαζί μας η κυρία Έλσα Μπάρτα, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Πράσινο Κίνημα, θα ξεκινήσουμε από εκείνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλωστε είναι και η προτεραιότητα στην ατζέντα μας. Θα ξεκινήσουμε ένα απόφθεγμα του Ζαν Ιβ Κουστό. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη φύση για να επιβιώσει. Σε αυτόν τον αιώνα, λοιπόν, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει πρέπει να την προστατεύσει. Είναι λοιπόν πάρα πολύ βασικός κανόνας το να προστατεύσουμε το περιβάλλον, γιατί είναι το σπίτι μας, και για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας πρέπει να προσεγγίσουμε το περιβάλλον, το κλίμα και την οικονομία καθώς και την κοινωνία με έναν τρόπο τον οποίο τα συνδέει, γιατί επιδράνε. Αυτό που δεν μπορεί να κατανοήσει ο κόσμος, γιατί δεν το έχουμε βγάλει, προσπαθούμε να το βγάλουμε προς τα έξω για να γίνει, να το επικοινωνήσουμε, ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, διότι αλληλεπιδρούν. Γι' αυτό και είναι και τα τμήματα της ίδιας οντότητας. Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη να δούμε τις ανάγκες του πλανήτη ως συνέχεια των αναγκών του ανθρώπου. Στηρίζοντας λοιπόν έμπρακτα ακόμα και σε δεδομένα πραγματικότητας, γιατί βλέπουμε ότι με την ξηρασία, τις πλημμύρες ανεβαίνουν οι τιμές σε βασικά αγαθά. Στηρίζοντας λοιπόν με πράσινες πολιτικές και τις ευπαθείς ομάδες και με ευρύτερο στόχο την εύρωστη ποιότητα ζωής, γιατί αυτό μας λέει η πράσινη ατζέντα, ότι πρέπει να τα δούμε αυτά όλα μαζί που είναι, συνδέονται μεταξύ τους, ακόμα και το κομμάτι της κλιματικής αδικίας. Δηλαδή όταν έχουμε το αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, βλέπουμε ότι μεγαλώνει η ανισότητα και στις κοινωνικές τάξεις, αλλά ακόμα και βλέπουμε και ότι υπάρχει μια συσχέτιση ακόμα και στην έμφυλη βία. Δηλαδή μεγαλώνουν ανισότητες, μεγαλώνουν κάθε είδους ανισότητες. Γι' αυτό και πρέπει να το δούμε ως μια οντότητα που επηρεάζει πάρα πολλές πτυχές της ζωής μας. Και να πούμε και το άλλο, γιατί καθώς είμαι και ψυχολόγος, ότι μας επηρεάζει ακόμα και στο κομμάτι της ψυχικής αντεκτικότητας, ακόμα και στο κομμάτι της επιθετικότητας. Βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση παραβατικών συμπεριφορών, βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση ενδοοικογενειακής βίας. Να πούμε λοιπόν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με μελέτες, σχετίζεται με την πιο έντονη συμπεριφορά, επιθετική συμπεριφορά, και μιλάμε για ακόμα και για 2 βαθμούς που θα αυξάνει παραπάνω ως μέσο όρο στην πραγματικότητά μας. Αυτό θα μας επηρεάζει. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μία φωνή από την πλευρά της Ελλάδας στον πράσινο χώρο,
όπου βασικά ο άξονας είναι κλιματική αλλαγή και ό,τι αυτό αφορά, γιατί αφορά πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που λένε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπάρντα, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Πράσινο Κίνημα, και κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ για τα θέματα της κλιματικής κρίσης. Ναι, μόνο τον τελευταίο χρόνο, αν κοιτάξουμε, από τις πυρκαγιές στον Εύρο, στη Μπάρνηθα, στην Εύβοια, από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία κλπ., διαπιστώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, η οποία ήρθε να προσθεθεί πάνω στις βαρύτατες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Για όλα αυτά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν δικαιούται να κρύβεται πίσω από τη θεωρία των ακραίων καιρικών φαινομένων. Καταρχάς, γιατί έτσι, ως ακραίο καιρικό φαινόμενο, χαρακτηρίζεται κάθε καιρικό φαινόμενο. Πια, κάθε βροχή κλπ. Υπάρχει μια κατάχρηση εννοώ δηλαδή του όρου αυτού. Κυρίως όμως γιατί οι επιπτώσεις της οικολογικής κρίσης, εμείς το λέμε καθαρά, θα μπορούσαν να μετριαστούν εάν δεν είχε εγκαταληφθεί το έργο της πρόληψης και του ελέγχου, αν δεν είχαν συρρυκνωθεί τα μέσα προστασίας, δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας, τα αντιπλημμυρικά κλπ. Εάν δεν ήταν το μπάχαλο του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη που έχει αποδειχτεί, αν δεν υπήρχαν οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό. Εδώ βλέπουμε τους φαντάρους τώρα να κάνουν τους δασοπυροσβέστες. Αυτά είναι οι βασικές δηλαδή αιτίες, δηλαδή η ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική που στο όνομα της μείωσης του κόστους, που όλα τα μετράει με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου, θυσιάζει και τον φυσικό πλούτο και συνολικά υφαρπάζει το δημόσιο πλούτο, απογυμνώνει τις κοινωνικές υπηρεσίες και οι υποδομές, προτάσει το αντιδραστικό δόγμα της λεγόμενης ατομικής ευθύνης που θέλουν με αυτόν τον τρόπο να σφραγίσουν την αδιαφορία και την ανικανότητα της κυβέρνησής τους, και εν τέλει ό,τι σώζεται, σώζεται μόνο χάρη στην αυτοθυσία και την αλληλεγγύη των θυμάτων, δηλαδή κάθε φορά. Επίσης να πούμε όσον αφορά την ίδια την κλιματική κρίση, επειδή και αυτοί την χρησιμοποιούν ως άλοθη για τη δική τους απροθυμία και ανικανότητα για αντιμετώπιση του προβλημάτου, στο κάτω-κάτω και η ίδια η κλιματική κρίση είναι αποτέλεσμα του δικού τους συστήματος παραγωγής, του καπιταλιστικού δηλαδή συστήματος που ήδη πρεσβεύουν ως νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις και αστικά κόμματα τόσες δεκαετίες, ενός συστήματος που θυσιάζει στο βωμό του κέρδους και την ίδια τη φύση και το μέλλον της ανθρωπότητας εν τέλει. Απέναντι σε όλα αυτά, εμείς λέμε ότι αν θέλουμε να προστατέψουμε το περιβάλλον και να προστατευτούμε και να αντιστρέψουμε την κλιματική κρίση, χρειάζονται και εδώ αντικαπιταλιστικά μέτρα. Καταρχάς, να ανατραπεί το ίδιο αυτό το σύστημα του κέρδους, γενναίες επενδύσεις για κοινοφελή έργα, στελέχωση όλων των μηχανισμών για να υπάρχει και η απαραίτητη υποστήριξή τους, ενάντια στην ελαστική εργασία και την προσωρινή απασχόληση που όλες δηλαδή αυτές οι υποδομές είναι και υποστελεχωμένες και έχουν και μερικά απασχολούμενους και λοιπά. Αυτός είναι ο τρόπος αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε μία λύση σε αυτό το τεράστιο, ας πούμε, ζήτημα της περιβαλλοντικής καταστροφής. Η κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ. Επόμενος καλεσμένος μας εδώ, στο Ραδιοθάλαμο του Σκάκη, ο Δημήτρης Γλιτσόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών για το θέμα της κλιματικής κρίσης. Η πράσινη συμφωνία, η πράσινη ατζέντα, είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θέτει φιλόδοξους στόχους για τη μετατροπή των οικονομιών προς τη βιωσιμότητα. Ωστόσο, υπάρχει πολλής δρόμος για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο χρόνος τελειώνει, καθώς ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής με τα συχνά φαινόμενα πλημμυριών, βροχοπτώσεων, περιοδών έντονων ξηρασιών, αύξηση της θερμοκρασίας σε ολόκληρο τον πλανήτη, ο χρόνος έχει τελειώσει λοιπόν. Πρέπει να πάρθουν έντονα και άμεσα μέτρα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη. Ενώ πολλοί βλέπουν την πράσινη μετάβαση ως ξεκάθαρο ζήτημα περιβαλλοντολογικής προστασίας και κλιματική δικαιοσύνη, δεν κάνουν τίποτα. Υποστηρίζουμε μια δίκαιη μετάβαση που εξισορροπεί την ανάγκη μείωση των εκπομπών άνθρακα με την ανάγκη προστασίας των θέσεων εργασίας και διασφάλιση κοινωνικής ισότητας. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει την επένδυση σε βιώσιμες τεχνολογίες και βιομηχανίες, την υποστήριξη των εργαζομένων και των κοινοτήτων που επηρεάζονται από τη μετάβαση και την προώθηση μιας πιο δημοκρατικής και συμμετοχικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Είμαστε στεναρά αφοσιωμένοι τόσο στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα όσο και στην κοινωνική δικαιοσύνη, την έξυπνη επιλογή. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε ανάπτυξη σε ανανεώσιμες
σε ανανεώσιμες, σε ΑΠΕ. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι, σας ευχαριστώ. Και αυτό πρέπει να γίνει η επένδυση στη δημιουργία, στην διατήρηση του βιοκλίματος, της βιοποικιλότητας, της οικολογίας. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει και το πρόγραμμα Natura, το οποίο τρέχει από το 2000 έως τώρα και συνεχώς συγχρηματοδοτείται από πολλά κράτη-μέλη. Αυτή είναι η τοποθέτηση της Ένωσης Κεντρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την και δική σας συνεισφορά από την Πλεύση Ελευθερίας. Κυρία Ελένη Ψαρέ, υποψήφια ευρωβουλευτής. Το περιβάλλον είναι ένα δικαίωμα για όλους και όλες. Είναι ένα δικαίωμα που σε παγκόσμιο επίπεδο πολλοί άνθρωποι το διεκδικούν βάζοντας μπροστά το ίδιο τους το σώμα. Και αυτό είναι κάτι που υπερβαίνει κάθε όριο διεκδίκησης και δείχνει και τη σημασία αυτού του θέματος. Και έτσι ξεκίνησε και ο αγώνας των κινημάτων αυτών, των περιβαλλοντικών κινημάτων, για την αφύπνιση του κόσμου σε σχέση με την κλιματική κρίση και σε σχέση με τις αλλαγές που θα φέρει σε επίπεδο καθημερινής ζωής. Γιατί η κλιματική κρίση δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι κάτι που έχει υπόσταση και το βλέπουμε και στην Ελλάδα να επηρεάζει τα εισοδήματα των ανθρώπων που ασχολούνται με το περιβάλλον ως βιοπορισμό, όπως είναι οι αγρότες. Και ξέρουμε ότι σε πολλές περιοχές οι καλλιέργειες πλέον δεν είναι αυτές που ήταν ένα προηγούμενο διάστημα και οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν καλλιέργειες για να μπορούν να επιβιώσουν. Το περιβάλλον είναι οι δημόσιοι χώροι που η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ' επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στο πλαίσιο των μνημονίων, περάσανε στο ΤΑΙΠΕΔ ώστε να αξιοποιηθούν μέσα σε εισαγωγικά επενδυτικά, δηλαδή να φύγουν από αυτό που αξίζουν να έχουν οι άνθρωποι τους ελεύθερους χώρους. Το περιβάλλον είναι οι δημόσιες μεταφορές που απαξιώνονται, πάλι με άξονα το πώς αναπτύσσονται, το πώς ξεπουλιούνται. Και ένα παράδειγμα είναι οι σιδηρόδρομοι που ξεπουλήθηκαν ουσιαστικά σε μια κρατική ιταλική εταιρεία για 45 δις. Και αυτό είναι κόστος για το περιβάλλον, γιατί όταν δεν έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες, όταν οι δημόσιες μεταφορές μας είναι σε αυτό το επίπεδο και συμβαίνουν εγκλήματα όπως το έγκλημα των Ντεμπών μέσα σε αυτές τις δημόσιες μεταφορές, πλέον δεν είναι αξιόπιστες και άρα πρέπει να περάσουμε σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες μετακίνησης που έχουν μεγάλο κόστος για το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι δικαίωμα όταν οι άνθρωποι αγωνίζονται για να είναι ένα δημόσιο δωρεάν αγαθό το νερό. Όπως ξέρετε πολύ καλά, στις σταγιάτες του Πηλίου οι άνθρωποι εκεί αγωνίστηκαν ενάντια στον Μπέο, ένα δήμαρχο που ήθελε να ιδιωτικοποιήσει το νερό μιας πηγής χρόνων και αγωνίστηκαν για να το διεκδικήσουν ως δικαίωμά τους. Το περιβάλλον είναι ένα πεδίο όπου απασχολεί και τα κράτη και την Ευρώπη σε επίπεδο πράσινης μετάβασης. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να μπει σε κόστος στους ίδιους τους πολίτες, αλλά πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να δούμε πώς αυτό αλλάζει και παίρνει τη μορφή του δικαιώματος και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για πράσινη μετάβαση βάζοντας ουσιαστικά ανεμογεννήτριες πάνω σε καμένα εδάφη. Γιατί από τις πυρκαγιές ξέρουμε πολύ καλά ότι εδώ εκμεταλλεύονται βουνά για να μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες, βουνά που έχουν καεί, σε μια κατάσταση μη χρηματοδότησης της προστασίας και της πρόληψης, γιατί οι πυροσβέστες για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα μένουν απλήρωτοι και δεν ενισχύεται το προσωπικό και όλα αυτά βάζουν τα ερωτήματα των σκοπιμοτήτων πίσω από την πράσινη μετάβαση. Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν το περιβάλλον ως ένα δικαίωμά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελένη Ψαρέ, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας, και ο κύριος Γιώργος Τσούμας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.
Η κλιματική κρίση δεν είναι μια φαντασιακή συνθήκη, είναι μια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε καθημερινά και στη χώρα μας μάλιστα την βιώνουμε και σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σε άλλα σημεία του πλανήτη. Και για να αποδείξω τα λεγόμενά μου πρέπει να μιλήσουμε και με κάποια δεδομένα. Ξέρετε, χωρίς να πάρουμε δραστικά μέτρα, η αύξηση της θερμοκρασίας στη χώρα μπορεί τα επόμενα 10 χρόνια να αγγίξει για τους 6 βαθμούς Κελσίου. Ήδη βρισκόμαστε στα τέλη Μαΐου και οι θερμοκρασίες θυμίζουν καλοκαίρι, Ιούλιο και καύσωνα. Έχουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, οι οποίες είναι ήδη δραματικές. Έχουμε την αύξηση της λειψινδρίας, έχουμε εκτεταμένες πυρκαγιές, ενώ ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι πλημμύρες και οι τροπικές βροχοπτώσεις δημιουργούν φαινόμενα όπως αυτό του Ντάνιελ, που σε συνδυασμό με την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού και με την αδυναμία της πρόληψης που έχει να κάνει με τις υποδομές, δημιουργούν θανάτους, δημιουργούν μετακινήσεις πληθυσμών, δημιουργούν ερημοποίηση χωριών. Επιστρέφω μόλις από μια περιοδία στη Θεσσαλία, όπου τα πράγματα είναι δραματικά και οι άνθρωποι εκεί νιώθουν ότι είναι ξεχασμένοι. Και αυτό είναι και μια εμφανής αδυναμία και του πολιτικού συστήματος συνολικά, που συνδέεται βεβαίως με όλα εκείνα τα προβλήματα που φέρνει η κλιματική κρίση, που δημιουργούν μια απομόνωση, που δημιουργούν ένα θυμό, που δημιουργούν μια αγανάκτηση, η οποία πολλαπλασιαστικά, ξέρετε, ενισχύει την μη κατανόηση αυτών των θεμάτων και ενισχύει τους προβληματισμούς που έχουν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση και με το ποιος εξυπηρετεί. Και απέναντι σε αυτά, εμείς ως ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, έχουμε να πούμε ότι το 2009, πολύ πριν από τις εξελίξεις, πριν οι εξελίξεις σε αυτό το αναζητήσουν, εισάγαμε την έννοια της πράσινης ανάπτυξης, δείχνοντας το δρόμο που θα ακολουθήσει εκείνο το διάστημα ο κόσμος, η οικονομία, το περιβάλλον και ούτω καθεξής. Σήμερα επανερχόμαστε να συμπληρώσουμε αυτή την έννοια με την ουσία της πράσινης ανάπτυξης, που δεν είναι άλλη από την ενεργειακή δημοκρατία, δηλαδή το πώς θα παράγουμε, το πώς θα καταναλώνουμε ενέργεια, το πώς θα σπάσουμε τα ενεργειακά μονοπόλια, το πώς θα εκδημοκρατήσουμε την διαδικασία της παραγωγής. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι μόνο στοίχημα της Ευρώπης, είναι στοίχημα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών σε κάθε χώρα που αυτή τη στιγμή διεξάγονται ευρωπαϊκές εκλογές. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει αυτό μέσα από δύο βασικές αρχές. Ότι πρώτον πρέπει να ενισχύσουμε το δίκτυο της σύνδεσης και να δώσουμε προτεραιότητα στη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων από απλούς πολίτες, από συνεταιρισμούς, από παραγωγούς, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να παραμείνουν ανταγωνιστικοί ως προς το κομμάτι του κόστους της παραγωγής, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί σε ένα διεθνή καταμερισμό εργασίας, ο οποίος γίνεται όλο και πιο απαιτητικός. Να έχουν προτεραιότητα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι στη σύνδεση στο δίκτυο ενέργειας και να πουλούν την ενέργεια που δεν χρειάζονται, έτσι ώστε να παράγουν κέρδος και από αυτό. Και το δεύτερο και βασικό είναι ότι ο φυσικός πλούτος κάθε χώρας πρέπει να αποκτήσει χαρακτήρα εθνικής προτεραιότητας. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει με την αναβάθμιση των μηχανικών πρόληψης, των μηχανισμών πρόληψης και την ουσιαστική αναβάθμιση και του μηχανισμού καταστολής. Όλα αυτά τα ζητήματα από τον κομμάτι του Πράσινου Κοινωνικού Συμβουλίου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ενός κοινωνικού συμβολέου, το οποίο θα εξασφαλίσει ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα αφορά τις πολυεθνικές και τα μονοπόλια, αλλά θα αφορά τους αδύναμους πολίτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ πιο έντονα τον κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας από όλους τους υπόλοιπους. Γιώργος Τσούμας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, και ο κύριος Αντώνης Τσουμανίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η κλιματική κρίση, για να το θέσω πιο σωστά, σίγουρα δεν είναι ένα πρόβλημα εισαγόμενο. Είναι παγκόσμιο. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς σαν χώρα προς το πρόβλημα αυτό. Φημίζουμε, είναι αλήθεια, τον φτωχό συγγενή της Ευρώπης ως προς τα μέτρα και τις δράσεις που γίνονται εσωτερικά στο θέμα αυτό. Και ή κάνουμε ελάχιστα ή δεν κάνουμε τίποτα. Και όλο αυτό είναι εντυπωσιακό σε μια χώρα που στηρίζεται στο αγροτικό κομμάτι, στο κτηνοτροφικό και στον τουρισμό. Λύσεις υπάρχουν, προτάσεις υπάρχουν. Σαφώς θα πρέπει πρώτα οι χερσαίες και οι θαλάσσιες εκτάσεις, η προστασία να επεκταθεί και να γίνει πιο αυστηρή. Δεν θα πρέπει να λειτουργούμε εκ των υστέρων, θα πρέπει να λειτουργούμε εκ των προτέρων. Και σε θέματα, οι πλημμύρες είναι κάτι που το περιμέναμε. Η ξηρασία είναι κάτι που ερχότανε. Το θέμα είναι τι κάναμε για όλα αυτά. Δεν κάναμε τίποτα από ό,τι φαίνεται. Και το πρόβλημα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, ντυνότανε. Δεν γινόταν τίποτα. Υπάρχει τρόπος σταδιακά, με σωστά μέτρα, με σωστή αντιμετώπιση, να θέσουμε τις βάσεις τουλάχιστον για το μέλλον. Mm-hmm. Και ένα σημαντικό κομμάτι, η προστασία του νερού. Η προστασία και του δημόσιου χαρακτήρα του νερού.
Το νερό δεν είναι ένα αγαθό που κοστολογείται. Το νερό είναι κάτι που είναι για όλους. Για τους πλούσιους, τους φτωχούς, για το μεσοαστό. Το νερό πρέπει να προστατευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Αντώνης Τουμανίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και ο κύριος Δημήτρης Κατσαούνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που πράγματι είναι εδώ. Είναι κάτι το οποίο το ζούμε, το βιώνουμε όλοι στο πετσί μας και το βιώνουμε από πολλές πλευρές. Διότι μία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι και το κόστος ζωής. Όταν αυτή τη στιγμή το ελαιόλαδο έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, έφτασε διότι η παραγωγή του ελαιολάδου τα περασμένα χρόνια ήταν πάρα πολύ μειωμένη και αυτό είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, αυτά που γίνονται από την Νέα Δημοκρατία και ποιοι είναι οι άξονες που πρέπει να δράσουμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στο πώς θα μπορέσουμε να παράγουμε χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον, να παράγουμε ενέργεια. Άρα λοιπόν η Ελλάδα είχε την πρώτη θέση στο ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακά μέσα και είναι 7η στην Ευρώπη στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλική ενέργεια. Έχει θεσπίσει την προστασία του περιβάλλοντος, παίρνει προληπτικά μέτρα. Τα προληπτικά μέτρα έχουν να κάνουν με την πιο αυστηρή ποινική μεταχείριση για τον εμπρησμό των δασών, πράγμα το οποίο θα αποτελέσει αποτρεπτικό στοιχείο ώστε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν βρισκόμαστε μέσα σε ένα δάσος. Μέχρι το τέλος του 2023 περίπου 32 χιλιόμετρα 32 χιλιόμετρα άνοιξαν δρόμοι μέσα σε δάση, σε 300 δάση, 32 χιλιόμετρα δρόμοι, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιπυρική προστασία. Και ενώ οι αντιπυρικές ζώνες έχουν φτάσει περίπου τα 2.000 στρέμματα. Το επόμενο βήμα το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να αγοράσει και να ενισχύσει το στόλο της πυροπροστασίας με την αγορά αεροσκαφών. Και μάλιστα δεν τα πληρώνει ο ελληνικός λαός αυτά. Αυτά τα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από προγράμματα τα οποία η Νέα Δημοκρατία κυνήγησε και πέτυχε να φέρει. Είναι αρκετά αυτά? Όχι. Πρέπει όλοι μαζί να προχωρήσουμε στην πράσινη μετάβαση με τρόπο που να είναι βιώσιμος, με τρόπο που να μπορέσουμε να μην επηρεάζουμε τους αγρότες μας. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι, ποιο ήταν το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε και πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα να πάμε στην πράσινη μετάβαση, με αποτέλεσμα οι αγρότες να μην μπορούν να παράγουν με κέρδος, βιώσιμο κέρδος, τα προϊόντα τους. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δύο άξονες προστασίας, δύο άξονες αντιμετώπισης. Ένα, πώς θα προστατευτούμε από αυτό το οποίο έχει γίνει, και δύο, πώς θα επιβραδύνουμε ή θα αποτρέψουμε αυτό το οποίο υπάρχει. Σας ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Κατσαούνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω με μία λέξη από κάθε καλεσμένο μας γιατί πρέπει να ψηφίσει το κόμμα του σε σχέση με το ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Η κυρία Έλσα Μπάρδα από το Πράσινο Κίνημα. Μία λέξη. Η ελπίδα λοιπόν θα πω ότι είναι στο πράσινο. Η ελπίδα αυτό στο πράσινο. Πράσινο κίνημα, ελπίδα στο πράσινο. Σοφία Θεοδωροπούλου. Ναι, με την πράσινη ανάπτυξη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει σεύτικες ελπίδες. Μία. Στην πραγματικότητα γίνεται ένα μεγάλο πάρτι με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης από τους κρατικοδιαίτητους καπιταλιστές. Ευχαριστώ. Αυτό είναι η πράσινη ανάπτυξη. Δημήτρης Γλιτσόπουλος, Ένωση Κεντρών, μία λέξη. Η Ένωση Κεντρών ήταν πάντα κοντά στο λαό της Θεσσαλίας. Εξακολουθούμε και του στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Έλενη Ψαρέα, μία λέξη, Πλεύση Ελευθερίας. Περιβάλλον ίσον ζωή. Γιώργος Σούμας, Πασόκ. Δικαιοσύνη στην πράσινη μετάβαση. Αντώνης Τουμανίδης, ΣΥΡΙΖΑ. Το περιβάλλον στο προσκήνιο. Και Δημήτρης Κατσαούνης, Νέα Δημοκρατία. Ρεαλιστική προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ολοκληρώσαμε την ενότητα με τα θέματα περιβάλλοντος. Μείνετε συντονισμένοι. Είναι ένα ακόμη πολιτικό τραπέζι εν ώψη των ευρωεκλογών. Επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα της εκπαίδευσης. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην τελευταία ενότητα στα βασικά μας θέματα σε αυτό το πολιτικό τραπέζι εν ώψη των ευρωεκλογών. Επόμενο θέμα είναι η εκπαίδευση. Τα κρίσιμα αυτά ζητήματα, πώς οι άνθρωποι δηλαδή μπορούν να αξιοποιήσουν τη γνώση για να κάνουν ένα βήμα παραπάνω στη ζωή τους, αλλά να έχουν και μια ολοκληρωμένη υπόσταση να μπορούν να αξιολογούν όλα όσα λέγονται ή μεταδίδονται. Αρχίζουμε ανάποδα. Ο κ. Δημήτρης Κατσαούνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Σας ακούμε, κύριε Κατσαούνη. Κύριε Κουφόπουλε, είπατε πάρα πολύ σωστά. Η εκπαίδευση είναι βασικό στοιχείο για να μπορέσουμε
να προοδεύσουμε στη ζωή μας. Και η εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση που παίρνουμε από το σπίτι μας ή από το σχολείο μας. Η εκπαίδευση συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου και της ζωής μας. Και γι' αυτό το σκοπό η Νέα Δημοκρατία έχει θεσπίσει την αναβάθμιση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε να βοηθήσει αυτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έκανε η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ιστορικό, εμβληματικό ιστορικό νόμο για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ανώτατων των πανεπιστημίων στη χώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τόσο θα αναβαθμίσει την παιδεία την οποία δίνουμε, αλλά θα δημιουργήσει και έναν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ του εγχώριου των δημόσιων πανεπιστημίων και των παραρτημάτων αυτών. Και βέβαια αυτό θα βοηθήσει και την εθνική οικονομία, καθότι δεν θα φεύγουν παιδιά στο εξωτερικό για να πάνε να σπουδάσουν. Άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση έχουν να κάνει με την ψηφιακή, με το λεγόμενο ψηφιακό αναλφαβητισμό. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να δούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα είναι πώς θα φέρουμε όλο τον κόσμο να ακολουθήσει την επανάσταση που έρχεται στην ψηφιακή, την τεχνολογική επανάσταση που έρχεται μπροστά μας. Και για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την τεχνολογική επανάσταση θα πρέπει να είμαστε ψηφιακά καταρτισμένοι κατάλληλα. Και νομίζω ότι εκεί η Νέα Δημοκρατία πρωτοπορεί και πάλι, οθώντας πολλές συναλλαγές στην ψηφιακή πλατφόρμα, αναγκάζοντας με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο να εξοικειωθεί με αυτό και να μπορέσει να είναι έτοιμος για το μέλλον το οποίο έρχεται, που θα έχει πολύ μέσα τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία και ψηφιακές πλατφόρμες γενικότερα. Ο κ. Δημήτρης Κατζαγούνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αντώνης Τουμανίδης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απαξίωση της δημόσιας παιδείας και μια υποβάθμισή της. Η παιδεία είναι το α και το ω, είναι τα θεμέλια για αυτό που λέμε πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις. Πολιτικό, του δικαίου, ατομικό πολιτισμό, πολιτισμό σε κάθε μορφή. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το ότι ιδρύουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια για να μην φεύγουν τα παιδιά έξω να σπουδάσουν. Τα παιδιά δεν φεύγουν έξω πρωτίστως για να σπουδάσουν, τα παιδιά φεύγουν έξω πρωτίστως για να ζήσουν, για να δουλέψουν. Δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν ήταν ανάγκη αυτή τη στιγμή να ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ανάγκη ήταν να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ανάγκη ήταν να ενισχυθούν τα σχολεία. Ανάγκη ήταν να ενισχυθούν με δασκάλους. Ανάγκη ήταν να εξυγχρονιστούν. Οπότε επικεντρωνόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Όχι στο να ιδιωτικοποιήσουμε και την παιδεία. Ευχαριστώ πολύ. Αντώνης Μανίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Γιώργος Τσούμας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, στον τομέα της παιδείας, η Ελλάδα είναι καθυλωμένη σε πρότυπα και σε λειτουργίες περασμένων δεκαετιών. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι διακύβευμα και των ευρωεκλογών η ποιοτική δημόσια παιδεία, γιατί είναι ζητούμενο για τη χώρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και το αντίδοτο στην κρίση και την κρίση αξιών που αντιμετωπίζουμε, αλλά και την οικονομική. Και ξέρετε, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες αλλάζουν σταδιακά ένα μοντέλο από ένα παλιό γραμμικό σωρευτικό σύστημα γνώσεων σε ένα οριζόντιο σύστημα σύνδεσης μαθητών και ενδιαφερόντων, εμείς επιμένουμε να μιλάμε για το σχολείο και για το πανεπιστήμιο με όρους παρελθοντικούς. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η παιδεία είναι μέσα στη ζωή και όχι πλάι. Και εδώ έρχονται τα δύο βασικά αιτήματα του ΠΑΣΟΚ, που είναι η περισσότερη πρόσβαση στην γνώση με άρση των γεωγραφικών ανισοτήτων, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στο παιδί της περιφέρειας να έχει ίση πρόσβαση στη γνώση σε σχέση με αυτό που το παιδί που πηγαίνει σε ένα καλό σχολείο της πρωτεύουσας. Και με την αλλαγή μοντέλου της εκπαίδευσης έχουμε μεταβεί σε μια νέα βιομηχανική εποχή, αυτή της πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών, αλλά τα ελληνικά σχολεία, τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεχίζουν να μοιάζουν με εργοστάσια, οργανώνονται οι τάξεις με βάση την ηλικία, χτυπάνε τα κουδούνια, έχουμε συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας, η γνώση σωρεύεται εγκύκλια στις αποθήκες του μυαλού, στόχος είναι η τυφλή είσοδο σε κάποιο πανεπιστημιακό ίδρυμα και η μαζική λήψη πτυχίων χωρίς αντίκρισμα. Είναι μια παλιά τυποποιημένη γραμμική εκπαίδευση σαν τις παλιές γραμμές παραγωγής βιομηχανικού τύπου. Και αυτή η παιδεία κοστίζει πολύ και παράγει θυμό και ανεργία.
πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά, πρέπει να συνδέσουμε τα παιδιά μεταξύ τους, αλλά και ως προς το σύστημα παιδείας, με βάση τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις ευαισθησίες. Και αντί της γραφής, της ανάγνωσης και της αριθμητικής, χρειαζόμαστε περισσότερη σύνδεση με την τεχνολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η γνώση πρέπει να γίνει περισσότερο βιομηχανική, γιατί ο ολιστικός άνθρωπος, ο άνθρωπος της νέας εποχής, διαπλάθεται μέσα στην κοινωνία, όχι σαν προστατευόμενο είδος έξω από αυτήν. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Τσούμας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, και η κυρία Ελένη Ψαρέα, υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας. Συζητάτε πριν στο διάλειμμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα και λέγατε ότι είναι τελευταία στις χώρες της Ευρώπης. Το μόνο θετικό στην σειρά κατάταξης που έχει η Ελλάδα απεικονίζεται στα πανεπιστήμια, στα δημόσια πανεπιστήμια. Τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν μια πολύ υψηλή βαθμολογία ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης και αξιολογούνται πάρα πολύ θετικά και στο παγκόσμιο χάρτη. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να ενισχύσει αυτή την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων, ενισχύοντάς τα με κονδύλια, ενισχύοντάς τα με καθηγητές που ασχολούνται με την έρευνα, που έχουν χρόνο να ασχοληθούν με την έρευνα, που μπορούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα, αντί να μπει σε αυτό τον κόπο δίνοντας στα παιδιά που έχουν όνειρα και σχέδια να μπορούν να βρουν τρόπο να μπουν σε αυτά τα πανεπιστήμια και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, αντί λοιπόν να ενισχύσει αυτά τα πανεπιστήμια, τα απαξίωσε. Τα απαξίωσε με ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο στα μη κρατικά λεγόμενα πανεπιστήμια, ανοίγοντας το δρόμο σε μια ιδιωτική εκπαίδευση πανεπιστημιακή, που η ίδια η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι ίδιοι φοιτητές και οι φοιτήτριες, την είπαν ότι δεν θα έχει καμία αξία. Και την αξιολόγησαν ως κάτι που απλώς θα έχει στόχο την κερδοφορία κάποιων εταιριών αμφίβολης ποιότητας. Και όταν αυτό το λέει η πανεπιστημιακή κοινότητα, γνωρίζει πολύ καλά τα ευρωπαϊκά πράγματα, πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και ακόμα και στην Αμερική. Και όμως η Νέα Δημοκρατία δεν ακούει. Δεν ακούει τους πολίτες που έχουν ασχοληθεί σε αυτό το τομέα. Δεν ακούει και ζητάει τη γνώμη τους χωρίς να την αξιολογεί από ανθρώπους που φτιάχνουν τους πολίτες αυτής της χώρας. Γιατί ξέρετε, η εκπαίδευση έχει αυτό το σκοπό. Ουσιαστικά δημιουργεί τους νέους πολίτες αυτής της χώρας, γυναίκες και άντρες. Και αυτή τη στιγμή αυτό το προσωπικό από τον υπηαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο απαξιώνεται. Με τη θεσμοθέτηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια και με μισθούς πείνας στους καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή ένας καθηγητής νεοδιόριστος παίρνει 764 ευρώ το μήνα καθαρό εισόδημα. Αν κάνετε τα μαθηματικά, είναι 8.800 ευρώ το χρόνο. Και με αυτά καλείται να καλύψει έξοδα ενοικίου διαβίωσης. Αυτό είναι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτό που θέλουν τους πολίτες αυτής της χώρας. Κυρία Ελένη Ψαρά, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας. Πάμε στο πράσινο κίνημα, κυρία Έλσα Μπάρδα. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη εκπαίδευσης της κοινωνίας για την πρόθεση βιώσιμων πρακτικών, ενίσχυση ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως να εξοικειώσουμε τα παιδιά με το τι είναι η κυκλική οικονομία, να αρχίζουν να μαθαίνουν, να εξοικειώνονται, έτσι ώστε να έχουμε γενίκευση συμπεριφοράς μέσα από προγράμματα, να ενισχύσουμε την ενσυναίσθηση σχετικά με τις περιβαλλοντολογικές συμπεριφορές, προωθώντας λοιπόν βιώσιμη ανάπτυξη από μικρή ηλικία, να μπορούν να υιοθετούν τα παιδιά συμπεριφορές όπως το ότι μπορούν να ανακυκλώνουν απλά πράγματα. Αλλά δεν θα μείνω σε αυτό, γιατί το περιβάλλον δεν είναι μόνο το οικοσύστημα. Περιβάλλον είναι και η κοινωνία μας. Οπότε θα πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στο ότι τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν με χαρά
στο σχολείο για να μαθαίνουν, για να αλληλεπιδρούν με τα υπόλοιπα παιδιά και όχι να βιώνουν το bullying. Εδώ πέρα θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση, γιατί είναι μια σύγχρονη επιδημία αυτή πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ πέρα θα πρέπει να δουλευτούν, να υπάρχουν προγράμματα ειδικά εκπαιδευτικά, γιατί εκπαίδευση δεν είναι μόνο μαθαίνω γνώσεις, εκπαίδευση είναι και το παιδαγωγικό κομμάτι, το γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, μαθαίνω να σκέφτομαι, μαθαίνω ότι πρέπει να προσπαθήσω για να πετύχω κάποια πράγματα, μαθαίνω να σέβομαι, μαθαίνω να είμαι συμπεριληπτικός, να μην κάνω διακρίσεις και να δείχνω σεβασμό, δηλαδή σεβασμό στο περιβάλλον, σεβασμό και στον διπλανό μου, στον ηλικιωμένο, στον άνθρωπο που έχει κάποιες δυσκολίες, στον άνθρωπο που είναι πολύ ευγενικός και αδυνατεί να αμυνθεί όταν δέχεται bullying. Θεωρώ ότι δεν συμπεριφορές τέτοιες κακοποιητικές, είτε αφορά το περιβάλλον του οικοσυστήματος είτε του συνανθρώπου μας, δεν θα πρέπει να είναι ανεκτές και χρειάζονται πραγματικά να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία και ένταση. Και τελευταίο σχετικά με αυτό θα ήθελα, επειδή τα παιδιά είναι μιμητικά όντα, θεωρώ ότι είναι καλό να υπάρχει γενικότερα είναι ωραίο και οι άνθρωποι που βγαίνουν και εκπροσωπούν την Ελλάδα μας, την Ευρωβουλή, είναι καλό ο καθένας που έχει το δικό του επιστημονικό πεδίο να μπορεί να συμβάλλει και μέσα και από τις δικές του γνώσεις. Είναι κάτι καλό αυτό και δίνουμε και το καλό παράδειγμα στα παιδιά. Ευχαριστώ. Κυρία Έλσα Μπάρδα, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Πράσινο Κίνημα. Πάμε στην κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια με την ΟΚΔΕ. Ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της εκπαίδευσης είναι ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της νεοφιλελεύθερης επίθεσης. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν διακαεί σου πόθος του κεφαλαίου από το 2006, που τότε τους είχε σταματήσει το φοιτητικό κίνημα. Τώρα ο Μητσοτάκης πέρασε το νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ετοιμάζονται να κατεβάσουν το ίδιο για την ιδιωτικοποίηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα λύκεια. Ας το έχουμε υπόψη. Γιατί στόχος τους είναι η μείωση των κοινωνικών δαπανών με κάθε τρόπο, γιατί αυτό επιβάλλει η νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σύμφωνα σταθερότητας, γιατί τα λεφτά πρέπει να πηγαίνουν στους πανάκριβους και θεριώδεις πολεμικούς εξοπλισμούς, γιατί η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, η αποβιομηχάνηση και η συρρήκνωση της παραγωγής δεν χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό και μορφωμένους ανθρώπους, γιατί πρέπει και η παιδεία να γίνει πεδίο κερδοσκοπίας για τους ιδιώτες επιχειρηματίες, πράγμα το οποίο θα φέρει οδυνηρές επιπτώσεις ανέστατα συρρήκνωση του μορφωτικού επίπεδου συνολικά της κοινωνίας, αλλά και συνολικά υποβάθμιση της γνώσης ακόμα και μέσα σε αυτά τα ίδια τα ιδιωτικά ιδρύματα, με τη γνωστή αγορά πτυχίων δηλαδή και την υποβαθμισμένη γνώση. Αυτή είναι η κατάσταση. Με αυτή την έννοια είχαν απόλυτο δίκιο οι φοιτητές στο μεγαλειώδη αγώνα που έδωσαν πρόσφατα ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο και αντιμετωπίστηκαν με τον πιο ποναπαρτιστικό τρόπο από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τα ψέματα ότι δήθεν δεν θα υπάρχουν κερδοσκοπικά κριτήρια, με την παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος, με την καταστολή από τα ΜΑΤ, ληστές τους έλεγαν τους διαδηλωτές φοιτητές που πάλευαν για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και εν τέλει με το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της ψήφισης του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενός νομοσχεδίου που είχε καταδικαστεί από το σύνολο της κοινωνίας και όχι μόνο του εκπαιδευτικού κόσμου. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση πρέπει να πούμε ότι η μόρφωση και τα πτυχία δεν μπορούν να είναι και δεν πρέπει να είναι πανάκριβο εμπόρευμα μόνο για τους λίγους, πρέπει να είναι προσιτά κοινωνικά αγαθά, να έχουν λοιπόν έναν δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα με αθρώα χρηματοδότηση, με προσλήψεις προσωπικού. Αν η έγνοια μας είναι τι θα γίνουν αυτοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, να καταργήσουμε τη βάση του 10, αυτή τη λεμιτόμο δηλαδή στο λαιμό των μαθητών, για να απορροφηθούν από τα ελληνικά πανεπιστήμια με την αναβάθμισή τους, με την γενναία χρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας και, και των δημοσίων ΑΕΗ. Αυτή είναι η απάντηση και όχι ο ταξικός αποκλεισμός των φτωχών από το πανεπιστήμιο, από τη γνώση, από τη μόρφωση, πράγμα το οποίο θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις, θα έχει μια συνολική υποβάθμιση της κοινωνίας στο σύνολό της. Σας ευχαριστώ πολύ. Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ, και ο κύριος Δημήτρης Γρητσόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών για τα θέματα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το στις 19 Τετάρτου του 2018 δημοσιεύθηκε στην έκθεση του ΟΑΣΑ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες δικλείδες όσον αφορά την εκπαίδευση στη χώρα μας. Με αφορμή αυτό το γεγονός, η Ένωση Κεντρών τονίζει πως για το κόμμα μας η παιδεία, η εργασία, η ασφάλεια, η υγεία, το περιβάλλον και ο πολιτισμός, καθώς και η δικαιοσύνη, αποτελούν κύριους πυλώνες της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας της χώρας μας. Ειδικότερα για την παιδεία, στην Ένωση Κεντρών θεωρούμε πως η νέα γενιά είναι το μέλλον μας. Αξίζει την προσοχή και τη φροντίδα μας και η εκπαίδευσή της με υψηλό επίπεδο ποιοτικά χαρακτηριστικά αποτελεί μονόδρομο ως επιλογή στην οπτική της ανάπτυξης της πατρίδας μας. Πιστεύουμε οι προτάσεις της Ένωσης Κεντρών περιληπτικά ότι στην ισότητα στην εκπαίδευση, η εισαγωγή και η δημιουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, με τον τρόπο που εισήχθη ο νόμος, δεν διασφαλίζει και δεν προστατεύει τους φοιτητές. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα δημόσια πανεπιστήμια δεν μας εγγυάται κανείς ότι θα είναι εφάμιλη με αυτή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι δεν μας εγγυάται κανείς τη διασύνδεση με τη σύγχρονη αγορά εργασίας, τους νόμους που επικρατούν στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η εναρμόνιση της ποιότητας της εκπαίδευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους όπως ανάγκη θεσμοθέτηση υψηλών στάνταρτς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρητσόπουλε. Ο κύριος Δημήτρης Γρητσόπουλος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών. Κυρίες και κύριοι, οδεύουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, όπου θα ζητήσουμε από όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων να τοποθετηθούν ελεύθερα, θέτοντας τα διλήμματα της Ευρωκάλπης μπροστά σε όλους εσάς, τις ακροάτρες και τους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε από τα κόμματα που δεν εκπροσωπούνται στη Βουλή, για να φτάσουμε σε εκείνα που είναι εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Άρα, συνεπώς, το λέω για να προετοιμαστείτε, όσο είναι αυτό εφικτό, θα ζητήσω κατά σειρά τις απόψεις από την κυρία Θεοδωροπούλου, τον κύριο Γρητσόπουλο και την κυρία Μπάρδα. Αυτή είναι η πρώτη ενότητα, και μετά οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες που βρίσκονται στο ραδιοθάλαμο. Συνεπώς, για περίπου ένα λεπτό, κυρία Σοφία Θεοδωροπούλου, γιατί κάποιος θα πρέπει να ψηφίσει όκδα. Η κυριαρχία του Μητσοτάκη είναι ένας μύθος, στηρίζεται στη δικαιολογημένη αηδία που υπάρχει για τον μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ. Όμως οι αγώνες, η δυσαρέσκεια και η οργή για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φουντώνουν καθημερινά και από το πρόσφατο φοιτητικό κίνημα και από τις κινητοποιήσεις των αγροτών και από την αποτυχία της κυβέρνησης να μπαζώσει το έγκλημα των τεμπών. Επομένως, πρέπει να προχωρήσουμε με ενωτικούς μαζικούς αγώνες, ανασυγκροτώντας τα σωματεία, με μαχητικές μορφές πάλης, απεργίας, διαδηλώσεις και καταλήψεις που να φτάνουν αποφασιστικά ως το τέλος. Και για όλα αυτά χρειαζόμαστε μια επαναστατική αριστερά που θα προωθήσει την ενότητα, την οργάνωση, την αποφασιστική ανάπτυξη των αγώνων μέσα στο κίνημα και όχι με εκλογικίστικες συγκολήσεις. Χρειαζόμαστε μια επαναστατική αριστερά για να συγκρουστεί με το δόγμα Τίνα, τη λεγόμενη ότι δίθεν δεν υπάρχει εναλλακτική, να συγκρουστεί με τη δικτατορία των αγορών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συγκρουστεί με τον αστικό νεοφιλελεύθερο δικαιωματισμό των ταφνοτήτων που διαιρεί τους εργαζόμενους, τους χτυπάει και απειλεί την κοινωνία με αποσύνθεση. Μια επαναστατική αριστερά που θα αναγεννήσει την προοπτική του σοσιαλισμού, που είναι και η μόνη διέξοδος για την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, η ΟΚΔΕ, παλεύει για την οικοδόμηση μιας τέτοιας δύναμης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η ψήφος στην ΟΚΔΕ είναι και χρήσιμη και απαραίτητη για να ανοίξει ο δρόμος για την οικοδόμηση μιας τέτοιας επαναστατικής δύναμης στην χώρα μας. Από εκεί και πέρα, σχετικά με τις ευρωεκλογές ειδικά, χρειαζόμαστε καθαρές θέσεις ενάντια στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έξοδο της Ελλάδας από τη χώρα και για τη διάλυσή τους, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενώνει αλλά χωρίζει τους λαούς, είναι μια δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα, είναι το διευθυντήριο της επίθεσης στους εργαζόμενους με τους μηχανισμούς των χρέων, του χρέους, των μνημονίων και όλα αυτά που ξέρουμε. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως απομονωτισμό, όπως μας λένε οι ακροδεξιοί ευρωσκεπτικιστές, αλλά τη συνεργασία των λαών και των κινημάτων, την ενοποίησή τους για να ανοίξει ο δρόμος με στόχο μια Ευρώπη των εργαζομένων. Δημοκρατική, ριζοσπαστική, σοσιαλιστική. Εκεί πιστεύουμε ότι είναι το μέλλον. Πρέπει λοιπόν να ανασκουμποθούμε και να μπούμε μπροστά για την ενίσχυση των αγώνων, για την οργάνωση της αντίστασης και για τη στράτευσή μας στο κίνημα. Και επειδή η ΟΚΔΕ είναι μια τέτοια επαναστατική κομμουνιστική οργάνωση αφοσιωμένη στην υπόθεση του αγώνα και του κινήματος, περήφανα ζητούμε την ψήφο των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας για να εκπροσωπήσουμε αυτήν την προοπτική και κυρίως για να ανοίξουμε το δρόμο της ενίσχυσης και της νίκης των αγώνων μας. Σοφία Θεοδωροπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΟΚΔΕ, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Ο κύριος Δημήτρης Γρητσόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών.
Η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα όπου συμμετέχει στην Ευρώπη των Εθνών, στην Ευρώπη της Δημοκρατίας, της πολιτισμικότητας, του πλουραλισμού, και όλες οι δυνάμεις πρέπει να βγουν μπροστά. Η Ένωση Κεντρών μέσω του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Προγράμματος, κόμματος του EDP, υπερασπίζεται αυτούς τους θεσμούς με κέντρο τον άνθρωπο. Ο λαός πρέπει να σκεφτεί σοβαρά. Έχει τη δύναμη του λόγου και με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματός του, τόσο με τη χρήση της επιστολικής ψήφου, όσο και μέσω της κλασικής μεθόδου με την προσέλευση στις κάλπες. Η Ένωση Κεντρών είναι ένα κόμμα άφθαρτο, ένα κόμμα που υπερασπίστηκε και ανέλαβε το πολιτικό κόστος στο ζήτημα με τη Βόρεια Μακεδονία, ένα κόμμα που εισήγαγε την απλή αναλογική για να διδάξει την περαιτέρω δημιουργικότητα. Είναι ένα κόμμα που μιλάει στο λαό με ειλικρίνεια. Η προσήλωση στη βελτίωση των οικονομικών και της καθημερινότητας της ζωής όλων των πολιτών. Θα δώσουμε τον αγώνα μας για ισότιμη παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά θέματα. Η ευθύνη είναι βαριά και το καθήκον επιτακτικό. Ψηφίζουμε λοιπόν Ένωση Κεντρών για την Ευρώπη των Εθνών, την Ευρώπη της ισότητας, της αλληλεγγύης, τη δημιουργία ενός κοινού αμυντικού Ευρωστρατού για την διασφάλιση των εθνικών μας συνόρων, γιατί έχουμε ένα μόνο στόχο να πετύχουμε. Ψηφίζουμε Ένωση Κεντρών με τη σφραγίδα του Βασίλη Λεβέντη, η αλήθεια στο κέντρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρης Γλιτσόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ένωση Κεντρών, και η κυρία Έλσα Μπάρδα, υποψήφια με το Πράσινο Κίνημα. Η Ευρώπη είναι η γειτονιά μας, είναι το σπίτι μας. Οι αποφάσεις που θα πάρθουν στις ευρωεκλογές θα διαμορφώσουν το μέλλον και της δικής μας χώρας τα επόμενα 5 χρόνια. Ένας βασικός άξονας λοιπόν, όπως έχουμε αναφερθεί, είναι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση. Γι' αυτό χρειάζεται να ακουστεί και η πράσινη φωνή από τη δική μας πλευρά, ώστε να υπάρχουν προτάσεις πιο προσωποκεντρικές για τις δικές μας ανάγκες. Να πούμε εδώ ότι το Πράσινο Κίνημα είναι ένα κόμμα το οποίο έχει προτάσεις, έχει αρκετές προτάσεις πάνω στην προστασία περιβάλλοντος, πάνω στο κομμάτι της πρόληψης από φυσικές καταστροφές όπως οι πλημμύρες και οι φωτιές, αλλά και στο θέμα της οικονομίας, της υγείας, της παιδείας. Δεν έχει πολιτικές αγκυλώσεις, ίσως είναι και αυτός ένας βασικός λόγος που θέλησα να κατέβω και εγώ ως υποψήφια, και είναι συμπεριληπτικό γιατί έχει ως στόχο την βέλτιστη ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Να πούμε εδώ ότι ο πράσινος χώρος είναι ενάντια στις αδικίες, στις κλιματικές αδικίες που βλέπουμε, που ζούμε ήδη. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην τροφή και αυξάνονται οι τιμές, δεν είναι προσβάσιμη η τροφή που είναι ανθρώπινο δικαίωμα όλων σε όλους. Πρέπει να προστατευτούν λοιπόν οι ευπαθείς ομάδες, πρέπει να υπάρχει πρόληψη και βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως η τροφή και η υγεία να είναι, να προασπιστούν. Τελειώνοντας να πω ότι η κλιματική αλλαγή είναι κλιματική έκτατη ανάγκη που επιβάλλει αλλαγή συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον και στις κοινωνικές ανισότητες, και είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να το προασπίσουμε και να το διεκδικήσουμε και για τη δική μας χώρα αλλά και για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Έλσα Μπάρδα, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Πράσινο Κίνημα, και η κυρία Ελένη Ψαρέα, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας. Το σημαντικό είναι οι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές, και εμείς τη συμμετοχή την εννοούμε γιατί σεβόμαστε αυτό που αποφασίζουν οι πολίτες. Όπως σεβαστήκαμε το δημοψήφισμα του 2015 που οι πολίτες αποφάσισαν με ένα όχι στις πολιτικές του μνημονίου, όπως σεβαστήκαμε τη μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε ένα ψήφισμα για το έγκλημα των Ντεμπών, που ζητούσε την άρση, το να μην υπάρχει ασυλία για τους βουλευτές και τους υπουργούς, ενώ η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι μην υπογράφεται αυτό το ψήφισμα, δεν θα είναι χρήσιμο σε τίποτα, δηλαδή οθούσε τους πολίτες να μην συμμετέχουν, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε την απόφαση του λαού το 2015 για το όχι στο δημοψήφισμα, ουσιαστικά απογοητεύοντας τους πολίτες και λέγοντάς τους ότι δεν έχει σημασία το τι ψηφίσατε. Εμείς την εννοούμε τη συμμετοχή, υπερασπιζόμαστε τους πολίτες. Είμαστε ένα κόμμα που έδειξε μέσα από την κοινοβουλευτική του παρουσία ότι το κάνουμε αυτό πράξη,
Και σε αυτές τις ευρωεκλογές θέλουμε να δώσουμε δικαιοσύνη στους πολίτες που τη στερούνται σε αυτή τη χώρα, γιατί η δικαιοσύνη φαίνεται και στο έγκλημα των Ντεμπών ότι δεν αποδίδεται και συγκαλύπτεται, αλλά η δικαιοσύνη φαίνεται και μέσα από ουσιαστικά την υποτίμηση της ζωής των ίδιων των πολιτών, γιατί δεν μπορούν να έχουν μια αξιοβίωτη ζωή. Φαίνεται όμως και σε ένα άλλο θέμα που δεν καταφέραμε να θίξουμε σε σχέση με τις γυναικοκτονίες. Και εκεί το κράτος έχει αποτύχει να διασφαλίσει το δικαίωμα στη ζωή. Αυτά είναι θέματα και θέματα και ευρωπαϊκά και θα αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έλεν Ψαρέ, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας. Ελάχιστος χρόνος για όλους σας, για τους υπόλοιπους τρεις. Σας ζητώ συγγνώμη, συνθηματικά παρακαλώ. Ο κύριος Γιώργος Τσούμας, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ζητώ από τους πολίτες να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, αλλά και εμένα προσωπικά στο νούμερο 40 του ψηφοδελτίου, γιατί δεν πιστεύω ότι στη γενιά μου αξίζει να μένει θεατής, γιατί δεν πιστεύω ότι αρκεί μόνο η γκρίνια και η διαμαρτυρία, είναι ζητούμενο η συμμετοχή και η συνδιαμόρφωση, γιατί θέλουν να ακουστούν οι ανάγκες μας με το στυλ μας και με τη γλώσσα μας, γιατί δεν θέλω να μείνει κανένας και καμία πίσω, γιατί δεν τα λύνει όλα η αγορά, γιατί δεν είναι η απογοήτευση που σπρώχνει την Ευρώπη στα ακροδεξιά, αλλά εκείνοι που κυβερνούν χωρίς να μας ακούν, χωρίς να ακούν τις ανάγκες μας και τα θέλω μας, και γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η πολιτική δεν είναι χαμένη υπόθεση, είναι κομμάτι της λύσης των προβλημάτων μας και αυτό το δόγμα θα το υπηρετήσουμε συνέπεια εφόσον ο ελληνικός λαός με στείλει στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιώργος Τσούμας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Τουμανίδης, υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Στις κάλπες πηγαίνουμε όχι για να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά πηγαίνουμε για να εκφραστούμε. Πηγαίνουμε σαν είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της δημοκρατίας. Οι νέοι, όλος ο κόσμος θα πρέπει να προσφύγει στις κάλπες και να εκφράσει αυτή τη στιγμή την αγνώμη του, την άποψή του. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή έχει την πιο ολοκληρωμένη και ουσιαστική πρόταση σε ό,τι αφορά την Ελλάδα αλλά και τη σχέση μας με την Ευρώπη. Αντώνης Τουμανίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχω υπερβεί ήδη το χρόνο. Τα τελευταία δευτερόλεπτα στον κύριο Δημήτρη Κατσαούνη, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, στις κάλπες πηγαίνουμε, όπως είπατε, για να ψηφίσουμε, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε και με μυαλό. Πρέπει να ψηφίσουμε σκεπτόμενοι, πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόμμα το οποίο έχει υπερασπιστεί τα εθνικά μας συμφέροντα, ποιο είναι το κόμμα το οποίο ασκεί μια οικονομική πολιτική η οποία μας βγάζει από το τέλμα. Ποιο είναι το κόμμα το οποίο υπερασπίζεται το περιβάλλον έχοντας προβεί σε επενδύσεις όπως τα Καναντέρ, τα οποία μας βοηθάνε στην πυρόσβεση. Ποιο είναι το κόμμα το οποίο βοηθάει την εκπαίδευση βάζοντας 36.000 πίνακες, ηλεκτρονικούς πίνακες στα σχολεία. Και γενικότερα, σκεπτόμενοι, πρέπει να πάμε να ψηφίσουμε ανάλογα με το ποιον ταυτιζόμαστε και ποιος θα μας πάει μπροστά στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Δημήτρης Καζαγώνης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε άλλο ένα ακόμη πολιτικό τραπέζι ενώπιση των ευρωεκλογών. Παραγωγή Κατερίνα Πλατή, ήχος Δημήτρης Σταματίου, Κώστας Πανός. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.